Παίζει και ο Άρης αύριο Ευρώπη. Ε? Παίζει και ο Άρης, λέω, αύριο Ευρώπη. Ας πεις τον αντίπαλο. Όχι, δεν παίζει ο Άρης αύριο. Ε, ούτε στο μπάσκετ, ούτε πουθενά. Στο παίζετε στο μπάσκετ. Ρωτάω, ρε φίλε. Εσείς παίζετε. Α, παίζετε τσάμπιο. Εσείς είστε και λίγο μπασκετικοί, εσείς, ναι, ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί και μετά μπασκετικοί, ναι. Πρώτα είστε μπασκετικοί, νομίζω, και μετά ποδοσφαιρικοί. Πρώτα είμαστε ποδοσφαιρικοί και μετά είμαστε μπασκετικοί. Πώς γίνεται έτσι αυτό. Πάει αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Όλοι. Δεν ξέρω. Και... Όχι, δεν ξέρω, το παίρνω πίσω. Το 90% του κόσμου γίνεται από το ποδόσφαιρο κάτι. Αν εσύ ξέρετε, υπάρχουν, γίνονται και μερικοί από τον μπάσκετ. Δηλαδή, αν δεν είχε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, ναι, τη δεκαετία 80-90 και λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ. Παραπάνω δεν υπήρχε. Ο... Ναι, ναι, πιστεύει ότι θα είχε τώρα τον κόσμο που έχει. Αύξησε ο Άρης, ναι, τον κόσμο του, ναι, από τον μπάσκετ, είναι δεδομένο, ναι, αλλά είχε και πριν πολύ. Όχι, αύξησε. Αύξησε. Όχι, αύξησε. Τι έκανε. Από εκεί το έκανε τον περισσότερο. Ό, δεν νομίζω. Είχε κόσμο και στο, όχι, ποδόσφαιρο. Αλλά όχι τόσο όσο στο μπάσκετ. Έκανε κόσμο σε, δηλαδή, σε άλλα. Τα sold out δηλαδή που έχει, ναι, κάνει στο Παλέντε Σπορτ, στο Αλεξάνδριο Μέναθρο, ναι, δεν τα έχει κάνει στο Χαριλάου. Ωραία. Το Αλεξάνδριο είναι 5.000 χωράει, 5.500 τότε εκείνα τα χρόνια. Όχι, δεν το λες καλά. Πόσο χωράει. Εκεί έκανε πρωταθλητισμό, ναι, δεν είχε υποβασμού σε β' γ' εθνικέ. Ωραία. Έπαιρνε τίτλου κάθε, ωραία, χρόνο για ολόκληρη, ναι, δεκαετία. 4-5 συνεχόμενα. Δεν ήσουν 122 χρόνια συνεχόμενα άτιτλο σε ποδόσφαιρο, ωραία, και σε μπάσκετ, σε κύπελο, ωραία, και πρωτάθλημα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε κόσμο. Τη... Πώς δηλαδή εσύ τώρα λες πρώτα ποδοσφαιρικό και μετά μπασκετικά. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου καταρχήν. Εγώ έγινα άρεσε από το ποδόσφαιρο, από τον μπάσκετ, έτσι. Ένα. Θα μου πεις εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερος. Σωστό αυτό. Είσαι. Κάποιοι μπορεί να γίνανε. Μα εγώ σου είπα ότι αύξησε ο Άρης τον κόσμο του. Αλλά είχε πριν πολύ κόσμο, ο οποίος ήταν βέβαια ανοργάνωτος. Ο κόσμος του Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Εσείς ήταν οργανωμένοι νωρίτερα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεύτερον, σου λέω, αν είναι έτσι όπως το λες, ο Άρης 8 χρόνια συνεχόμενα, δεκαετία αλλά 8 χρόνια συνεχόμενα, είχε δυναστεύσει το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τον ΠΑΟΚ, τα ντέρμπι, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν ήταν. Με την λογική σου έπρεπε όλη η Ελλάδα να είναι Άρης τώρα. Με αυτή τη λογική. Τότε. Όλη η Ελλάδα να έχει. Μα τι, δεν είχε κάνει κόσμο σε όλη την Ελλάδα τότε. Θα έπρεπε να είναι. Εσύ όταν μου λες, πήρες τώρα ένα double, έτσι. Πήρες ένα double και μου λες 3 χρόνια, μου λες, παίρνω τίτλο. Και είναι έτσι. Πήρες 2 κύπελα και ένα double. Εννοείς ότι άμα πάρω, και σωστό είναι, άμα πάρω 2-3 ακόμη πρωταθλήματα, συνεχόμενα ιδιαίτερα, θα κάνω καινούργιο κόσμο. Ήδη κάνω, μου λες. Έτσι. Ήδη έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Κάνει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ήδη κάνει. Γιατί? Ναι. Γιατί, θα σου πω το γιατί. Μα και εγώ λέω τι κάνει. Έκανε και ο Άρης. Μα και εγώ λέω τι κάνει. Τα τελευταία 3 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπες, ναι, από τους 6 εγχώριους τίτλους, άντε, έχω κερδίσει τους 4, ναι, και μου έχουν κλέψει. Ναι, άστο τον κλέψει. Τον έχω χάσει. Ναι, έχεις πάρει τους 4 από τους 6. Έτσι λέει η ιστορία. Τι έκανε, άστο τον κλέψει. Λοιπόν. Δεν θα κάνεις κόσμο. Μα κάνει. Εγώ άλλο σου είπα και τότε όταν το είπαμε αυτό, είχαμε έτσι μία διένεξη. Κάνεις κόσμο, αλλά πού κάνεις κόσμο. Στο βασιλιά το σπορ. Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω, άλλο λέω. Όχι, θα κάνεις κόσμο, εκεί ο πατέρας όταν αφήνει ελεύθερο το παιδί του. Ή ένα παιδί, ή ο πατέρας δεν ασχολείται. Δεν υπάρχουν πατεράδες που δεν ασχολούνται. Υπάρχουν πατεράδες που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με το τέτοιο. Το 60% θα πω εγώ. Εντάξει, υπερβολικός. Το 50% υπερβολικός, θα πω εγώ. Μεγάλο ποσό. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο. Δεν είναι όλοι κολλημένοι σαν και εσένα και σαν και εμένα. Ναι. Μην νομίζεις. Σωστό, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι το ποσοστό. Μην νομίζεις. Σε αυτούς όταν αφήνει το παιδί του ελεύθερο ή δεν ασχολείται ο πατέρας. Αυτά πάντα πάνε με τον νικητή. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην Ελλάδα. Ναι, αυτά πάνε με τον νικητή. Δύο χρόνια Ολυμπιακός. Δεν πάνε όμως με μία χρονιά με ένα τέτοιο. Δύο χρόνια όμως Ολυμπιακός κοιτάει προς τα πάνω και γράφει παντού ΠΑΟΚ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, σε κύπελο, σε πρωτάθλημα κτλ. Ωραία. Έχει μεγάλο χάσιμο και μεγάλο, ωραία, μεγάλο όφελος. Άρα. Σε οπαδικό όφελος, παιδί μου, ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Άρα λέω. Μα σωστό είναι αυτό που λες. Απλά. Είναι δηλαδή, σωστό, απλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Στα γήπεδα των Αθηνών πέρυσι, ναι, πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς. Πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, ναι, τι. Πριν τελειώσουν τα μάτς, όλοι, ναι, τρέχανε πάνω στο Βιερινία, στον Πρίγιοβιτς, όλα τα παιδάκια. Στον Πρίγιοβιτς, στον Βιερινία, τι άλλο. 10 χρόνια στην Ελλάδα. Τι λες, και τι σημασία έχει. Ναι. Δεν είναι αστέρια Βιερινία στον ελληνικό χώρο, στο πρωτάθλημα. Το πιτσιρικά δηλαδή, αν θα πάει, θα σου πω τώρα κάτι εγώ. Ναι. Αν θα πάει, παίζει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τελικό κυπέλου πάω Κάρης, ναι, έτσι, στο γήπεδο του Βόλου. Ναι. Έτσι, εκείνο πιτσιρικά έχουν μείνει στο γήπεδο, ξέρω εγώ, 100 πιτσιρικάδες από το Βόλο. Ναι.
και θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουν μείνει η Ντέγε με τον Βιερίνια. Πού θα πάει πιτσιρικάς? Το στο Βιερίνια θα πάει, γιατί το Βιερίνια 10 αυτό χρόνια. Λέω, είναι 10 χρόνια στην Ελλάδα και τον ξέρει. Αυτό, όχι μόνο είναι 10 χρόνια και τον ξέρει. Άλλο σου λέω. Όχι μόνο 10 χρόνια και τον ξέρει, γιατί και ο Βέλιος είναι 10 χρόνια στην Ελλάδα και τον ξέρουν. Ναι, το Βέλιο, εντάξει, άσε τώρα. Με πα από το ένα στο άλλο. Λέω εγώ ότι με τη λογική σου. Που εγώ λέω ότι είναι έτσι, απλά είναι σε πολύ. Δηλαδή, εσύ το πας ότι είναι αυτό 80%, εγώ λέω ότι είναι 20%. Και φυσικά κάνει κόσμο ο Άρης, έκανε τότε. Και φυσικά, αλλά είχε και κόσμο πριν. Αύξησε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο λες εσύ. Με τη λογική σου, είχε αυξήσει τόσο πολύ όσο λες, ο Άρης θα έπρεπε να έχει, γιατί 8 χρόνια, μία δεκαετία, είχε καταδυνασέψει το ελληνικό μπάσκετ και μάλιστα τη δεκαετία τα οποία το μπάσκετ. Κακά τα ψέματα και είναι έτσι. Άμα παίζουμε ότι δεν είναι, ήταν στην Ελλάδα και το πρώτο άθλημα, έτσι. Ήταν τότε. Λίγο και το μπάσκετ. Άντε, δεν ήταν το πρώτο, ήταν το ίδιο. Κάποιες χρονιές ήταν. Ήταν το ίδιο, άντε, να μην πω ήταν παραπάνω. Ήταν. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι το μπάσκετ. Για να πληροφορηθώ. Τώρα μπορείς να πεις ότι το μπάσκετ. Αυτό, τη σκέψη μου. Τώρα μπορείς να πεις σήμερα ότι το μπάσκετ είναι ισόποσα, έχει την ισόποση δημοτικότητα με το ποδόσφαιρο. Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Όχι, βέβαια. Αυτό σου λέω. Βέβαια τότε, να ξέρουν και οι πιτσιρικάδες, δεν υπήρχαν doping control και τα λοιπά, έτσι, ναι. Να τα ξέρετε λίγο δεν αυτά. Υπήρχαν πάρα πολλές παράνομες ελληνοποιήσεις. Σωστά. Με τον κύριο Πρέλεβιτς. Ναι, και παράνομο. Μισούνο φύγε τον παππού. Που έπεσε στην Εθνική και Κοσμοβίας και ήταν Έλληνας στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, μέσα και κάσαμε και τον μπάσκετ. Έχουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη να μας ενημερώσει λίγο, γιατί προέχει ενημέρωση του κοινού. Πάντα, η επικαιρότητα είναι πρώτη. Μπράβο. Θα δώσουμε λίγο το βήμα. Το μικρόφωνο στον Νίκο Μοσκοβίτη να ενημερώσει το ακροτήριο του Λίμπερο εδώ για κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά σημαντικά και αρκετές ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις από τη δική μας την πλευρά. Νίκο Μοσκοβίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνεις φίλε? Καλά, μια χαρά. Έχουμε ευχάριστα νέα. Εντάξει, ευχάριστα. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται σε σχέση με την κατάσταση που ήταν ο ΠΑΟΚ πριν. 10-15 μέρες, ναι, είναι ευχάριστα. Μάλιστα. Σήμερα ανακοινώθηκε η δεύτερη μεταγραφή. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις ημέρες που διανύουμε θα έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Χθες το βράδυ, ας το πάρουμε από την αρχή, ήταν η ανακοίνωση του πρώτου παίκτη, του Jay Knowles, θα πούμε για τον καθένα τι είναι, του Αμερικανού Σέντερ. Σήμερα επίσης ανακοίνωσε τον Adam Smith, ενός Αμερικανού γκάρντ, ο οποίος έχει έφεση σκοράρισμα. Δύσκολα να γίνει σήμερα, πιθανότατα αύριο να υπάρχει και μία ακόμα ανακοίνωση που έχει να κάνει με τον Jaquan Lewis. Playmaker με δημιουργία, εκτέλεσε κυρίως δημιουργία. Στη Β' Ιταλίας έπαιζε αυτός? Όχι, αυτός ήταν πέρσι στην Κίμη, από εκεί τον γνωρίσαμε. Είναι 24 ετών. Ο Adam Smith έπαιζε πέρσι στην Α2 Ιταλίας. Από που σκόραρε 24 πόντους νομίζω, έβαζε αυτός, έτσι. Ακριβώς. Αυτός παίζει άσο 2, στη θέση άσο 2. Ναι, κυρίως είναι στο 2. Είναι ένας παίχτης που η έφεση του είναι στο σκοράρισμα. Ο Jaquan Lewis που, εντάξει, έχω μια εικόνα και πέρσι από την Κίμη, είναι παίχτης που είναι κυρίως playmaker. Δεν τον λες άσο 2, είναι κυρίως πιο... Έτσι, κλασικό playmaker με έφεση στη δημιουργία. Δηλαδή πέρσι τελείωσε τη χρονιά με 5,5 μέσο όρο και διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Jay Knowles είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Είναι ένας παίκτης που για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν στην Α2 Γαλλίας. Έχει καταγωγή από τις Μπαχάμες. Έχει ύψος 2,6. Είναι ένα στοίχημα. Αλλά είναι ένα στοίχημα το οποίο... Δεν νομίζω να κοστίσει και πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και είναι ουσιαστικά ένα δείγμα του πώς κινείται φέτος στην μεταγραφική περίοδο ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς έχει αργήσει αρκετά, οπότε δεν έχει πλέον το περιθώριο να ψάξει και πάρα πολύ τις όποιες κινήσεις είναι να κάνει. Ναι. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει 2 Αμερικανούς και έχει συμφωνήσει με έναν τρίτο και είναι να τον ανακοινώσει γι' αυτό, νομίζω δείχνει το ότι από την ελληνική αγορά οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες και αρκετά δύσκολες για το πορτοφόλι του ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε, 28 Αυγούστου. Τώρα, αν υπάρχουν πάλι διαθέσιμες επιλογές και σε περίπου 10-15 μέρες από Ελλάδα, θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι και από εκεί. Το σημαντικό είναι ότι επειδή όντως όλο το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ το σπατάλησε, περιμένοντας διάφορα πράγματα τα οποία δεν έγιναν, η κινητοποίηση κάποιων ανθρώπων και του ερασιτέχνη και επιχειρηματιών γύρω από τον ΠΑΟΚ,
Και κάποια χρήματα τα οποία μπήκαν στην ΚΑΕ ουσιαστικά της επιτρέπουν και να διευθετήσει κάποιες παλιές ισοφυλές για να μπορεί να λειτουργεί και να κάνει κινήσεις μεταγραφικές, να έχει κάποια χρήματα τέλος πάντων για αποκαταβολές και να μπορεί να λειτουργήσει. Για τα διαρκείας τι γίνεται? Μπορεί να έχουν αρχίσει προεγγραφές, πώς γίνεται, τι γίνεται? Κοίτα, για τα διαρκείας μια ενημέρωση αναφορά νούμερο είχε δώσει ο ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, και έκανε λόγο για 250. Mm. Για παράδειγμα η ΑΕΚ, που έχει κάνει τόσες κινήσεις, έχει 300 κάτι. Έτσι, είναι λίγο δείγμα του κατά πόσο γενικότερα ο κόσμος είναι δίπλα στα τμήματα μπάσκετ. Εγώ πάντως έχω να πω ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, το καλό είναι και ο οργανωμένος κόσμος και ο πιο απλός κόσμος έχει καταλάβει, δεν ξέρω αν σε αυτό έχει παίξει ρόλο και ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο με το PAOK TV, δεν το αποκλείω, το ένα να έχει σχέση με το άλλο. Ο κόσμος έχει καταλάβει πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια ότι πρέπει ο ίδιος να βοηθήσει όπως μπορεί ο καθένας, είτε είναι με ένα φθηνό διαρκείας, είτε με ένα πιο ακριβό, είτε η σύνδεση τέλος πάντων με κάποιες προεγγραφές ή κάποια μαζική αγορά διαρκείας, είτε κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι πιο εύρωστοι οικονομικά ή τέλος πάντων επιχειρηματίες που μπορούν να βοηθήσουν με αγορά των πιο ακριβών διαρκείας, ίσως και με κάποιες χορηγίες. Υπάρχει μια ίσως μεγαλύτερη συσπήρωση, μεγαλύτερη κινητοποίηση, να το πω έτσι, γύρω από το τμήμα μπάσκετ, και νομίζω ότι αν συνεχιστούν και κάποιες κινήσεις μεταγραφικές θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη έτσι διάθεση για βοήθεια. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ το φετινό δεν μπορεί να έχει τους στόχους που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ο φετινός του στόχος είναι πολύ χαμηλότερος, δεν ταιριάζει με την ιστορία του, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το ΠΑΟΚ... Νίκο, να μην κρυβόμαστε, ο φετινός στόχος του ΠΑΟΚ είναι σωτηρία. 100%. 100%. Και αυτό είναι κατά τη στεναχωριέμαι, δηλαδή πρώτη φορά το λέω αυτό. Πραγματικά, όσο θυμάμαι τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί ζήσαμε και στη Γενέβη το έπος του πρώτου τίτλου που ήρθε εδώ στην πόλη. Εντάξει, ζήσαμε και άλλους ευρωπαϊκούς τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Κατεβήκαμε στο Λευκό Πύργο για να πανηγυρίσουμε ευρωπαϊκές κούπες. Και τώρα τίθεται θέμα, δηλαδή Σεπτέμβριος του 2019, μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως στόχο τη σωτηρία του. Το ίδιο έχει πει και ο Άρης πέρσι, φέτος, πρόπερσι. Δηλαδή αυτό είναι κατάντια για την πόλη, έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς. Και είναι μια πραγματικότητα γιατί και οι δύο ομάδες, έτσι, εγώ μιλάω για τα του ΠΑΟΚ, δεν έχουν κάποιο μεγάλο πορτοφόλι. Επίσης έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ και τα έσοδα στο κομμάτι του μπάσκετ με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Οπότε αν η δική τους βάση, ο δικός τους πυρήνας που δεν είναι άλλος από τον κόσμο του, δεν βάλει πλάτη, να το πω λαϊκά, θα έχουν πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή θα πάει με ένα μπάτζετ σχεδόν στο μισό από αυτά που είχε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να τρέχει και διακανονισμούς και να περνούν φυλές από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το μπάτζετ που έπρεπε να το κρατήσει πέρσι και κάποιοι κύριοι το ανέβασαν επί δύο, μπορεί και παραπάνω. Με τη δικαιολογία ότι πρέπει να είμαστε, λέει, ανταγωνιστικοί. Και τι θα κάνεις, δηλαδή, άμα είσαι ανταγωνιστικός, δεν συμπάνε Πρέλεβιτς και το επιτελείο σου, δηλαδή. Κοίταξε, τι θα μπορούσες να κάνεις. Άμα δεν κάνεις ένα τέτοιο budget, ο στόχος σου κατεβαίνει πάρα πολύ. Ναι, όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκανες αυτό το budget, έτσι. Είδαμε την κατάληξη. Βγήκες στη θέση, βγήκες και καταχρεώθηκες ενώ άλλες χρονιές είσαι μαζεμένος. Αυτό λέω ήταν η κατάληξη. Ναι, ναι. Και λέω εγώ τώρα, αν κρατούσαμε, ας πούμε, το μισό budget, πόσο χειρότερα θα ήσουν, δηλαδή θα ήσουν τρεις θέσεις κάτω και τι έγινε, δηλαδή? Δεν ξέρω αν θα ήσουν τρεις θέσεις κάτω. Μπορεί να ήσουν και άλλες θέσεις πιο κάτω. Τέλος πάντων, η ουσία δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι η κατάσταση είναι αυτή. Και ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει τώρα ένα ποσό, τέλος πάντων, κυρίως μέσω του κυρίου Αμυρίδη, για να κινηθεί έτσι, και να μπορεί να λειτουργήσει και να μην είναι στην κατάσταση που ήταν πριν 15 μέρες. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που έδωσε ο κύριος Αμυρίδης προς τιμήν του, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να βγάλει τη σεζόν όπως πρέπει. Το είπε και όλας ο κύριος Αμυρίδης, και να κλείσουμε αυτό για να κάνουμε το διάλειμμα, Νίκο, να σε αποδεσμεύσουμε και σένα, ότι όταν έβαλε τα χρήματα πριν λίγες ημέρες, αυτά τα χρήματα είναι για να κινηθεί, λέει, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέει, για τα πρώτα έξοδα τα λειτουργικά είναι για 15-20 ημέρες. Αν δεν βοηθήσει ο κόσμος ή ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι επιλέξει, αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί λοιπόν ο κόσμος και όσοι μας ακούνε. Και όσοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν τον ιστορικό μπασκετικό ΠΑΟΚ,
να πάνε από αύριο να κάνουν προεγγραφές και μόλις ανοίξουν και διατηρηθούν τα διαρκεία να πάνε από. Όχι, τα διαρκεία διατίθεται κανονικά. Να πάνε να πάρουν όλοι διαρκεία τότε. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Αυτό έλεγα και το μεσημέρι μιλώντας με τον Στέργιο στο Πάρο 24, ότι ακόμα και τα 80 ευρώ που αν δεν κάνω λάθος είναι το φθηνότερο ποσό στα διαρκεία, που νομίζω το φοιτητικό εισιτήριο, ακόμα και τα 80 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο η ΚΑΕ το έχει ανάγκη. Καλά, σοβαρά. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας όπως μπορεί. Μπορεί κάποιος να μπορεί να έρθει σε 4 μάτς σεζόν. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι, μπορεί να πάρει διαρκεία, παιδί μου, τώρα. Ή δεν θα είναι εδώ πέρα. Ο καθένας λοιπόν από το δικό του μετερίζει. Το πώς μπορεί να βοηθήσει το ξέρει ο ίδιος. Το καλό είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ξαναλέω, ότι υπάρχει γενικότερα μια αναγνώριση της κατάστασης. Μάλιστα. Και στο οργανωμένο κίνημα και στους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι δίπλα στο τμήμα του μπάσκετ. Και υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Να δούμε αν πραγματικά μπορεί το τμήμα να μείνει ζωντανό. 5 δευτερόλεπτα παίζει μας ξανά τις 2-3 μεταγραφές που τους Αμερικανούς που έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής οι δύο ανακοινώσεις είναι ο σέντερ ο Ζέιν Νόουλς, είναι ο γκάρντ ο Άνταμ Σμιθ και υπάρχει συμφωνία και αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Τζεκουάν Λιούις. Υπάρχουν και άλλες επαφές που γίνονται κοντά στη συμφωνία, αλλά καλύτερα να προχωρήσουμε και μετά να αναφερθούμε σε αυτές. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μοσχοβίτη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Θα τα πούτε νομίζω και λίγο αργότερα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μετά από εμάς την εκπομπή Μπαλαντέρ. Όλοι οι φίλοι ακροατές μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι μετά από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες από τους δημοσιογράφους εδώ του ΠΑΟ και του Άρη που κάνουν την εκπομπή Μπαλαντέρ αμέσως μετά την δική μας την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Πάμε να πούμε λίγο τους υποστηριχτές και να κάνουμε το διαλυματάκι των οκτωκίνησης. Ξεκινάω εγώ με την Mazda Manatis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatis, το Mazda ή το Mazda του. Η διεύθυνση Παπάθη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Παραδοσιακή τα ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένας εκπληκτικός χώρος με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφεσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Η ψαροταβένα Καρεκλάς έχει ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά δίπλα από το ΣΑΡΚ. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε εγκαίρως για να κλείσετε θέση γιατί γίνεται πανζουρλισμός. 2310-413-230, τηλεφωνείτε 2310-413-230 και κλείστε εγκαίρως το τραπεζάκι σας στην ψαροταβένα Καρεκλάς. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλάψ μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 ή διεύθυνση και delivery το πασίγνωστο πλέον 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Πρατήριο υγρών καυσίμων και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης Τεκλικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Αλλάζετε πάντα τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεκλικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, είναι κοντά μας και το κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη. Με τα χρυσά της στα χεράκια σας κάνει κουκλάκια όλους σας. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Τηλεφωνήστε στο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά.
Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Τρούλινγκ θα επανέλθουμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια. Έχουμε το μάτς του ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποιες ειδησούλες εδώ που θα συζητήσουμε. Πάντα παρέα με εσάς. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Είναι χαλαρή η εκπομπή και σήμερα. 23-10-287-38. Για να πάση στιγμή μπορείτε να διακόπτετε τα δικά μας θέματα, τη δική μας ζήτηση και να παρεβαίνετε εδώ στην εκπομπή μας. FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Και όσες κρυφακούτε. Break, Ιωάννη Ζάτση, και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε, Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23-10-287-38, 69-45-287-38. Θέλω να πω κι εγώ. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι. Θέλω να πω μια που ήταν και ο Νίκος ο Μοσχοβίτης και είπατε τα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θέλω να κάνω έτσι ένα σχόλιο και εγώ για τον μπασκετικό Άρη. Μια που οι εκπομπές εδώ πέρα, ιδιαίτερα για τον προβληματικό και φέτος μπασκετικό Άρη, ξεκίνησαν από νωρίς. Και έχουμε κρούσει τον. Είχαμε κρούσει τον κόδωνα, πώς λέγεται, του κινδύνου. Mm-hmm. Λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα ένα λεπτάκι, δεν θα πάρω περισσότερο λίγο από το φίλο. Βλέπω εδώ, διαβάζω κάποιες ειδήσεις. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Βέβαια, ακόμη το μπαν δεν έχει αρθεί. Δείχνει ότι θα αρθεί, αλλά δεν έχει αρθεί ακόμη το μπάσκετ. Και πραγματικά, όταν συζητούσα αυτό, μου ήρθε μια σκέψη. Δηλαδή, και ο Άρης πάνω κάτω είναι στα ίδια. Τώρα λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα. Δεν παίζει ρόλο, δεν έχει και μεγάλη τέτοια. Αλλά φαίνεται, να σου πω, Τάσο, πώς φαίνεται ότι. Δεν πραγματικά έχει κουράσει τον Αριανό. Δηλαδή βλέπεις, είναι, πρόσεξε, θέλουμε λιγότερο από μήνα. Το πρώτη αγωνιστική είναι Άρης ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ρόλο που είναι Άρης ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μπορεί να ήταν Άρης Προμηθέας. Είναι λιγότερο από μήνα. Στο Αλεξάνδριο Μέναδρο. Στο Αλεξάνδριο. Ούτε το ήξερες, έτσι. Το 26 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, πρόσεξε. Πάρε διπλό, θα πάρω. Εντάξει, πάρε τριπλό. Λοιπόν, πραγματικά θέλω να κερδίσω, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Λέω. 26 Σεπτεμβρίου έχει στο πρωτάθλημα, είναι 28 Αυγούστου. Ξημερώνει λίγες ώρες 29, λιγότερο από μήνα. Mm. Και δεν έχει ο Άρης ρόστερ, και ο ΠΑΟΚ το έτσι. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και ο Άρης δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει, ο Άρης δεν έχει κάνει άρση του μπάν ακόμη. Και να θέλει δεν μπορεί να πάρει ο Άρης. Λέω, λιγότερο από μήνα και βλέπεις ότι η κατάσταση δεν είναι επικίνδυνη, είναι πολύ επικίνδυνη και δεν ασχολείται κανένας. Το φιδικό έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται κανένας. Το φιδικό έχει κανένα δύο-τρεις. Δηλαδή, προχθές στις εκπομπές βγαίναν Αριανοί και δεν ασχολείται κανένας με το. Αυτό σημαίνει ότι έχει κουράσει. Είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα και όμως δεν ασχολείται κανένας. Έχει κουράσει τον Αριανό τον μπάσκετ. Το έχει κουράσει. Δεν λέω, δεν τον ενδιαφέρει. Όλους έχει κουράσει. Ναι, εγώ λέω για το δικό μας. Όλους έχει κουράσει γενικά και για αυτή την κατάντια υπάρχουν οι πέτοι. Η πέτη είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Η πέτη είναι και όχι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, για το κατάρτιμα του πρωταθλήματος. Και οι παράγοντες. Ναι. Για τα παράγοντες, δικά μας δεν φταίνε αυτοί. Οι παράγοντες, τα υψηλόβαθμα στελέχη. Ωραία. Που διοικούν το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Γιατί εδώ και μια εικοσαετία γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίρνουν τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, να παίζουν οι Euroleague και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Και όλοι οι άλλοι να πάνε να παυτοθούν. Δεν μας νοιάζεται. Αυτό είναι σωστό. Για το δεν μας νοιάζεται, δεν μας ενδιαφέρει. Το πρωτάθλημα είναι. Ωραία, αυτό. Κάποια στιγμή όλα ότι αυτά. Ο Πάο χρωστάει και ο άλλος χρωστάει, δεν φταίει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άκουσε με λίγο. Ναι. Πώς φταίει, γιατί φταίει. Γιατί όταν παίρνει το αφάγκαντε και όταν τα πάντα είναι στον Πειραιά και στην Αθήνα, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Και όταν οι πρώτες δύο θέσεις είναι κατελημένες, SAE. Και οι δύο τίτλοι είναι κατοχυρωμένοι από την αρχή της χρονιάς. Είναι υποχρεωμένες όλες οι υπόλοιπες ομάδες να προσπαθήσουν να βγουν τρίτες. Γιατί όποια ομάδα βγει τρίτη. Στο ποδόσφαιρο δεν ήταν έτσι. Πώς παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Να τελειώσω. Πώς παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, έτσι δεν ήταν και στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα γιατί εδώ και 7 χρόνια, ρε φίλε, ο Ιβάν Σαββίδης χώνει. Έφερε στο μπάσκετ αυτή. Έφερε ποιότητα. Να βρεθούν και στο μπάσκετ αυτή. Δεν είναι ίδια δυναμική το ποδόσφαιρο. Ούτε τα λεφτά είναι τα ίδια χρειάζονται. Ούτε τα ίδια. Πολλαπλάσια χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Στο μπάσκετ λιγότερα χρειάζονται για να κάνεις μια ομάδα καλή ανταγωνιστική. Το μπάσκετ όμως είναι παραμελημένο. Εσύ το ένα είναι παραμελημένο έχει. Στη Θεσσαλονίκη, ιδίως εδώ και μια εικοσαετία. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τόσο είναι πολύ. Άλλο. Έτσι, και σου είπα, η πέτη για μένα είναι
οι παράγοντες που διοικούν τον ελληνικό μπάσκετ εδώ και μια 20 ετία και παραπάνω. Ωραία. Και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Τα λεφτά που δίνεις στον. Πώς λέγεται αυτός ο Σουηδός, ο Βέρμπλουμ. Τα λεφτά που δίνεις στον Βέρμπλουμ. Για φέτος ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς το κάνω, ρε. Ας το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ μιλάμε. Σου λέω τα λεφτά που δίνεις. Μα είναι ανούσιο αυτό που κάνεις. Μα προηγουμένως. Δεν συγκρίνεται, βραγόρι μου γλυκό. Μα προηγουμένως είπες. Ρε πουλάκι μου όμορφο. Στον μπάσκετ τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει με 35.000 ένα Blackman. Και να του βγάλει τη χρονιά. Μα εγώ σου είπα προηγουμένως ότι. Ωραία, και σου λέω: πάω τώρα για να πάρει ένα φως στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλει δύο χαρτιά. Μα το ίδιο είπα. Δεν συγκρίνεται. Άρα δεν χρειάζονται τόσο πολλά χρήματα. Δεν συγκρίνεται, ρε πουλάκι μου. Δεν συγκρίνεται. Μη συγκρίνεται τον μπάσκετ. Να σύγκρινε τον μπάσκετ το ποδόσφαιρο τη δεκαετία 80-90 που ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ξεσκίζανε στην Ελλάδα. Εγώ λέω: και να κλείσουμε να πάμε στου ακροατέ. Έχουμε ήδη γεμίσει οι γραμμέ. Λέω ότι συμφωνώ στα μισά αυτά που λε. Δηλαδή για το. Το κατάντημα του μπάσκετ, του πρωταθλήματος, το πώς είναι η ΟΚ έτσι, αυτά φταίνε το μεγαλύτερο ποσό αυτές τις δύο ομάδες. Το ότι χρωστάει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δύο ομάδες που κάναν και οι δύο ειδική εκαθάριση με τον νόμο Βενιζέλου και χρωστούσαν 0 και οι δύο, και οι δύο 0, και εγώ μιλήσω για την ομάδα μου, τα δικά σου πες τα εσύ, 0 χρωστούσε ο Άρης το 2000 πότε έγινε, 3-4 ναι, πότε έγινε, ναι. Λοιπόν και τώρα χρωστάνε 5 εκατομμύρια, φταίνε μόνο οι παράγοντες της ομάδας, δεν φταίει κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν φταίει. Πότε πήρες τελευταία φορά τίτλο στην Ελλάδα? Το. Πότε, στη Λαμία το 4, νομίζω, 5. Το 1999 πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Όταν λοιπόν δεν φαίνεις τίτλους στην πόλη, ναι. Υπάρχει αδιαφορία από τον κόσμο. Με κατάλαβες. Ωραία. Είδες, να σου πω ένα παράδειγμα και να πάμε στις γραμμές. Κοίτα το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τι έκανε πριν μια τετραετία που ξεκίνησε. Γέμισε ένα παλατάκι ολόκληρο με 10.000 κόσμο και είχε άλλες 2.000 απ' έξω. Το γέμισε, φίλε. Με κατάλαβες. Χρειάζεται κίνητρο. Χρειάζονται τίτλοι. Γι' αυτό λέω. Όταν υπάρχει να... Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει μπάσκετ Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Αυτό λοιπόν, λέμε. Πάμε στις γραμμές. Από τον Γιάννη Ζιγκόλη. Να είναι καλά ο Γιάννης. Πάμε στους φίλους και συγγνώμη που τους κρατήσαμε περισσότερο στην αναμονή. Έπρεπε να πούμε αυτά που είπαμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας και στους δύο. Καλησπέρα. Με τον Τάσο θα ήθελα να μιλήσω. Εδώ δίπλα μου. Σ' ακούω, φίλε. Ναι, θέλω να πω κάτι πραγματάκια, έτσι, μερικά πραγματάκια για την ομάδα μας, γιατί ναι, πάω να σκάσω ναι. Ναι, και δεν μπορώ άλλο. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά σήμερα είπα να πάρω τηλέφωνο να τα πω. Λοιπόν, Τάσο... Αν θες το όνομά σου. Θόδωρος, είμαι από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, 55 χρονών είμαι, από 10 χρονών παρακολουθά τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια η ομάδα στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στους ομίλους έχει μείνει τελείως αβοήθητη. Στο τι? Πέρσι κάναμε 4 μεταγραφές από, ή 5, ναι, από τις οποίες 4 μεταγραφές, 5 τέλος πάντων πόσες ήτανε, και στο παιχνίδι με τη Βασιλεία και στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Μόσχας και στο παιχνίδι με την Μπενφίκα και οι 4 μεταγραφές ήταν στον πάγκο. Έπαιξε μόνο λίγο ο Ζαμπά και αυτός μόλις είχε έρθει, αν είχε προσαρμοστεί στην ομάδα. Φέτος πάλι τα ίδια, μεταγραφές καμία. Πώς θα μπει αυτή η ομάδα σε ομίλους? Σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πες ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 3 μεταγραφές των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Και έπαιζε στον Άγιαξ. Πάλι μέσα και ερχόταν. Συγγνώμη. Δεν με αφήσει να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Ναι. Και έρχεται αυτός ο απίθανος διαιτητής ναι. Και σου σφυρίζει 3 πέναλτι, σου σφυρίζει 150-0 τον Άγιαξ, δεν σου δίνει τίποτα. Ναι. Έτσι. Ναι. Τι να τους κάνεις αυτούς μετά εσύ? Να σε ρωτήσω κάτι. Να παίζουν δηλαδή αυτοί μετά. Όχι, να ολοκληρώσω. Εγώ άλλο πράγμα θα σε ρωτήσω. Να ολοκληρώσω και εμείς πριν γίνει η κλήρωση ότι θα πέσουμε με τον Άγιαξ. Όχι. 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 Είχε γίνει καμία μεταγραφή. Άρα ενισχύεις παραπάνω αυτό που λέω με αυτό, φιλαδερφέ. Για ποιο λόγο το ενισχύω? Γιατί ρε φίλε είχες μία πιθανότητα στις 6 να παίξεις με τον Άγιαξ. Μπράβο. Θα έπαιζες με καμιά κλούς, με καμιά μπούς και καμιά μους. Συγγνώμη, αν παίζαμε με κλούς ή με μπούς όπως το είπες, ναι. Αυτή η ομάδα ναι. Ήταν ικανή ας πούμε για να τους αποκλείσει. Εδώ πρέπει το φλωροκάρισμα μήπως μένουν. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ εννοείς, αν ήταν ικανή να αποκλείσει την κλούς. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ σε κάνω πλάκα. Φυσικά. Εδώ τρέμει το φιλοκάρδημα στην Πέμπτη, μήπως αυτή η απίθανη... Σώπα ρε μεγάλε. Σώπα ρε μεγάλε. Που χρειάστηκε ο Άγιαξ, ο μεγάλος Άγιαξ, τη βοήθεια ναι. Της FIFA και της UEFA και τον Άγγλο διαιτητή για να περάσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ να σου πω. Τι κάτι, μου λες τώρα. Αν είχαμε δύο χαφ της προκοπής, ναι. Εγώ σου λέω ότι τον Άγιαξ θα τον περνούσε. Έχεις ρε φίλε χαφ της προκοπής, είναι τραυματίες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πώς θα πάρεις. Τι να το κάνω εγώ. Πώς θα πάρεις, ρε φίλε. Συγγνώμη, μέχρι να γυρίσουν οι τραυματίες. Τι πρέπει να κάνω. Φίλε, δηλαδή, απ' την απέξω καλά τα λες.
Έτσι. Αν πας όμως μέσα, δεν βγαίνουν τα κουκιά, γιατί υπάρχει και το financial fair play, φίλε. Που δεν σου επιτρέπει να πάρεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι καραμέλα για να μην γίνουν μεταγραφές. Πολύ Ραπτόπουλο ακούς το μεσημέρι. Όχι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό τα λες αυτά. Άσε τώρα, αδερφέ, αυτά είναι λόγια του Ραπτόπουλου που έλεγε το μεσημέρι. Άσε τώρα την καραμέλα σε μένα. Όχι, εντάξει. Μια ερώτηση σου κάνω. Ναι. Μια ερώτηση σου άσε κάνω. Τώρα, από την απέξω πολλά τραγούδια λέμε όλοι μας. Πάνε μέσα, πάνε μέσα να ασκήσεις διοίκηση, να έχεις το κεφάλι σου τη FIFA, την UEFA και το Financial Fair Play, να δεις αν βγαίνουν τα κουκιά και μετά το συζητήσουμε ξανά. Για τις άλλες ομάδες δεν ισχύει το Financial Fair Play. Ισχύει ρε φίλε, αλλά ορίστε ο Ολυμπιακός πήρε 38 χαρτιά τώρα. Τώρα τα πήρε. Τα πήρε. Τις μεταγραφές όμως τις έκανε πριν τα πάρει. Και ποιες είναι οι μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός. Τι μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός δηλαδή. Αυτούς που έκανε. Ποιους μωρέ, ποιος αρέσει τον Ολυμπιακό. Ο Έλα Λαράπια, σιγά τον παίκτη ρε. Όποιος και να είναι, λεφτά δεν έδωσε. Άντε πάλι. Ο Πάοκ δεν έδωσε για τον Ερσίδη λεφτά. Για τον Αγκούστο δεν έδωσε λεφτά. Τι έδωσε, ναι, μανταλάκια. Ναι, αλλά συγγνώμη. Από τον Πρίγιοβιτς πήρε 10 εκατομμύρια. Ναι, δεν μπορεί να τα δώσει, ρε φίλε, και τα 10. Δεν το καταλαβαίνεις. Από τον Κουνούρη πήρε, αλλά 3,5. Πήρε, ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, 15 και 10, 25 εκατομμύρια έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν καταλαβαίνεις κάτι. Δεν μπορεί να βάλει όσα χρήματα θέλει ο μεγαλομέτοχος. Το καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένας κόφτης που λέει η UEFA, ως εδώ κύριε. Πρέπει να υπάρχει ισοζύγιο στα έσοδα και τα έξοδα σου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αλλά να σου το πω και διαφορετικά για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ τρεις ακόμα παιχταράδες για να περάσει τον Άγιαξ. Αυτό τον Άγιαξ που είναι ανέτοιμος. Εγώ λέω όχι. Γιατί ο Άγιαξ σου έβαλε 5 γκολ συνολικά. Ναι, τα 4 είναι από, ναι. Τα 2 είναι από λάθη. Τα 3 είναι από λάθη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τα 2 είναι με πέναλτι και το 1 δεν υπάρχει. Ναι, σωστά. Ναι, καλά τα λες αυτά. Αλλά εγώ λέω ότι δεν κλειωνόμαστε με τον Άγιαξ. Και κλειωνόμαστε με την Κλουζ. Ναι. Και δεν έχεις την Κλουζ να παίζει ποδόσφαιρο. Ναι, τέλος πάντων φίλε, εντάξει. Έχεις την άποψή σου, έχω την άποψή μου. Ναι, εγώ είμαι αυτή τη άποψη ότι πέρσι και φέτος. Την προσπάθεια που έκανε η ομάδα για να μπει στους ομίλους έμεινε αβοήθητη. Δηλαδή τι λες τώρα, ότι αδιαφόρησε η διοίκηση του Σαββίδη και ο ίδιος ο Σαββίδης. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Άμα δεν ξέρεις πώς το λες τότε. Δεν ξέρω ποιος φταίει και ποια είναι η αιτία. Εγώ ξέρω όμως ότι έμεινε αβοήθητη. Πες μου, πέρσι μια μεταγραφή που έκανε για να περάσει την Πενφίκα. Ρε φίλε, πλάκα κάνεις πάλι. Έκανε πέντε μεταγραφές. Γιατί μένεις στο μάτς Μπενφίκα. Ναι. Πριν το μάτς Μπενφίκα έκανες μία πορεία πρωταθλητισμού σε έναν ολόκληρο όμιλο του Champions League. Σωστά τα και έρθεις στη Βασιλεία γιατί, με 4. Γύρισες στο μάτς με τους Ρώσους εδώ από 0-2 σε 2-3. Πήρες χ στην Μπενφίκα. Ήθελα μεταγραφές. Σωστά τα λες. Γιατί οι υπόλοιποι, οι παλιοί, υπερέβαλαν τους εαυτούς τους. Ναι, ρε Καρντάση, αλλά ήθελα εσύ με αυτά τα μάτς που έκανες και κέρδισες πέρσι ένα ολόκληρο όμιλο του Champions League. Ήθελες μεταγραφές. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Νίκο. Τι να σας πω κάτι Τάσο. Ναι. Ο παιδί σε 5 σημεία έχει δίκιο. Για ναι. 5 σημεία. Και σε άλλα 5 έχει άδικο όμως. Για να σας πω κάτι. Λέτε, το λέτε Σαββίδη. Που δεν λέγει Σαββίδη. Αυτό είναι κομμέ κεραμένη. Άντε αυτό το την καραμέλα Τάσο μου. Κασούλη μου τώρα θα πούμε 5 πράγματα. Ναι. Τα 5 πράγματα αυτά θα είναι πούμε και καυτά. Την πέμπτο βράδυ θα υπάρχει πολύ ομίχλη και σκοτεινή ομίχλη την πέμπτο βράδυ. Αυτό θες. Θα είναι πάρα πολύ σκοτεινή ομίχλη. Αυτό θες. Την πέμπτο βράδυ δεν με απαντάς όμως εγώ σε ακούω αλλά εσύ δεν με απαντάς. Αυτό θες. Να τελειώσω. Εγώ ναι αλλά απάντησέ μου σε αυτό για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας να ξέρω πού θα κινηθούμε. Αυτό θες εσύ να έχει ομίχλη. Ο Μίγλης θα έχει πολύ ομίχλη. Δεύτερον. Στο πρώτο δεν απάντησες. Για να μην απαντήσεις στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ναι. Υπάρχει που με μια περίπτωση που έπεσε το ελικόπτερο να πάει τα σύρματα. Ψιδέει. Τι πράγμα. Το ένα ελικόπτερο. Ναι. Που έπεσε απάνω τα σύρματα. Ψιδέει. Έπεσε. Στον πόρο. Για κάπου αλλού έπεσε. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια ο Τζοζάμπα και ο Γκάμα αυτός ο Εγγλέζος πουλήθηκε. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια ένα που με ακροπηγμένος δώσουμε με τα ιδανικό και θα παραμένει στην ομάδα. Πού πουλήθηκε. Είτε θέλουμε το όχι. Πού πουλήθηκε ο Ζάμπα. Πού πουλήθηκε ο Ζάμπα. Πού πουλήθηκε ο Ζάμπα. Ο Ζάμπα πουλήθηκε
Εσύ που πουλήθηκε, ξέρει μόνο ο μάνατζερ. Πού, αφού λες, εσύ το λες. Εγώ δεν τα πρώτη φορά τα ακούω. Τώρα εσύ που το λες, πού πουλήθηκε και πόσο πουλήθηκε, αφού το ξέρεις. Ναι, πόσο. Σε πω, ένα τριαράκι με διαράκι. Ναι, πού, σε ποια ομάδα, ποιος τον πήρε. Που πήγε, Ισπανία. Ισπανία, ωραία. Άρα θα φύγει ο Ζαμπάλες. Και ο άλλος που λέτε ο Λευτάς, ο Χωσάλα που έβαλε που με εκατομμύρια. Ναι, και τι εκατομμύρια. Πού το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Θες πολύ καλά Τάσο, ότι ο κύριος αυτός όταν πάει να βγει έξω, κοιτάει δεξιά και αριστερά, μην δει και μια αδέσποτη. Δεν υπάρχει τίποτα αυτός ο κύριος. Αυτός ο κύριος τι είναι. Ένας που είναι όπως ήταν κάποτε το 68, κάπως τα σπίτια είχαν λέσκες. Οι λέξεις ήταν που με ποκά, τέτοια ζάρια από το σιό. Και είχαν ένα ζηλιαδόρο. Ο κύριος αυτός είναι ζηλιαδόρος. Κάκος, κάσο μου, καλά. Έλα, λίγο να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Μην έχουμε κανένα θεματάκι, εντάξει. Λίγο τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία λόγου, υπάρχει ελευθερία απόψεων. Αλλά μην το ξεφτιλίζουμε. Εντάξει, μην μηδενίζουμε το κοντέρ, δεν κάνει. Και κάτι ακόμα. Η αχαριστία είναι άσχημο πράγμα μέσα στη ζωή. Να μην είμαστε αχάριστοι. Να μάθουμε να σεβόμαστε, να μάθουμε να εκτιμούμε ανθρώπους που βοηθούν, ανθρώπους που φέρανε double στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που σου πήραν το πρωτάθλημα μετά 34 χρόνια, ανθρώπους που τους πολεμάει όλη η Αθήνα, όλος ο Πειραιάς και όλη η ελληνική κυβέρνηση εδώ και κανένα 1,5 μήνα. Αν θέλετε μερικοί να πολεμάτε αυτούς τους ανθρώπους που φέραν πρωτάθλημα, που φέραν κύπελο, που πήρανε 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια από τους 6 εγχωρίους που διακυβεύονται, είστε πολύ μόνοι σας, να ξέρετε. Και είστε ευτυχώς μετρημένοι στα 5 δάχτυλα του ενός χεριού. Μπορεί να είστε και μισή από τα 5 δάχτυλα. Ευτυχώς, λέω εγώ. Πάμε στον επόμενο φίλο για να κάνουμε και το διάλειμμα. Καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σου, Αναστάση. Είναι και ο Ζάχος εκεί. Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, βασικά άλλα ήθελα να πω, αλλά εντάξει, καθίστε λίγο καλά. Δηλαδή, όταν βγαίνουν κάτι περίεργοι δημοσιογράφοι που κάνουν το παιχνίδι τους, δηλαδή, θέλει πολύ μυαλό να, να καταλάβετε ποιοι είναι οι εχθροί. Θέλει πολύ μυαλό. Δηλαδή κάθεται και το παίζετε τώρα λογιστές και βγάζετε, δηλαδή άξιζε όλη την ομάδα, αυτή η ομάδα που κλαίγατε πέρσι, που κέρδισε το πρωτάθλημα κατά κράτος, που έκανε μια αξιόλογη πορεία, που μαθαίνει ακόμα, δεν είναι όλα τέλεια, ούτε όλες οι μεταγραφές είναι τέλειες, που έχει στήσει τώρα ένα δικό του δίκτυο που το αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι ακόμα στην αρχή για να μην υποκύπτουμε στον εκβιασμό που γίνεται από τα κομμάτια της Αθήνας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά είπε στη μαγική λέξη αχαριστία. Ρε καθίστε καλά ρε. Αύριο παίζουμε Ευρώπη. Αύριο θα περάσουμε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Θα παίξουμε μπαλίτσα και θα περάσουμε. Ναι, αλλά κάποιοι περιμένουν τη στραβή, Γιώργο. Βλέπεις. Δεν είναι αυτή. Βλέπεις τι γίνεται. Αυτή τάσο είναι ούτε το 1% δεν είναι. Ευτυχώς. Δέστε λίγο, λίγο τα παιδιά όλοι. Οι ομογενείς που είναι στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική, στην Αυστραλία πώς χαίρονται να δουν την Παοκάρα, να δώσουν κάποια λεφτά και να έχουν τη δικιά τους εικόνα. Όλοι το αγκαλιάζουν αυτό εδώ. Όλοι, πραγματικά. Ρωτάνε, βλέπεις τώρα 60, 50, 40, όλοι ψάχνονται να δουν την Παοκάρα. Η ομάδα έχει μεγαλώσει. Ακόμα εντάξει, είμαστε λίγο στην αρχή. Βέβαια, όσο και το κομμάτι με τις μεταγραφές, Τάσο, ξέρεις πολύ καλά όταν παίρνεις νέους παίχτες και πληρώνεις κάποια λεφτά, πρέπει να εγκλιματιστούν. Εδώ ομάδες όπως είναι η Bayern, για παράδειγμα, έχει κάνει μεταγραφές 20, 30, 40 εκατομμύρια Βραζιλιάνους και έχουν παίξει στο δεύτερο και στο τρίτο χρόνο. Αυτά είναι γνωστά. Καθίστε λίγο καλά. Μακάρι να ξέραμε από πριν ποιοι παιχταράδες θα έρθουν και ποιοι θα πιάσουν και ποιοι δεν θα πιάσουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια σχετική γκρίνια. Γιατί συγκρίνουμε το μάτσε που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ με αυτούς εδώ τους Παγοπόλιδες. Άλλο μάτσε είναι εκείνο που έκανε μέσα στην Ολλανδία και μέσα στην Τούμπα με τους Ολλανδούς. Με το μεγάλο Άγιαξ, με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και όλου του κόσμου, έχω εγώ να πω. Που είναι ένα φυτώριο ποδοσφαιριστών που μοιράζει αριστερά-δεξιά σε όλο τον κόσμο.
ο συγκεκριμένος σύλλογος, που υποστηρίζεται, είδατε όλοι με ποιο τρόπο, από την UEFA, τη FIFA, τους διαιτητές κτλ. Γιατί ανήκει στο κλειστό κλαμπ που πρέπει να παίζει στο Champions League για διαφημιστικούς και οικονομικούς λόγους. Εντάξει, και για δημόσιες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί πέρα μέσα από τις κλίκες, που όλοι γνωρίζετε πόσο ισχυρές είναι. Και άλλο τώρα με αυτούς εδώ πέρα, τους κυρίους από την Σλοβακία που θα παίξουμε. Εντάξει, καμία μα καμία σχέση δεν έχει το ένα μας με το άλλο. Για να ξεχωρίζουμε λίγο τις καταστάσεις. Πέρα από αυτά όμως, είσαι υποχρεωμένος και πρέπει να τα δώσεις όλα αύριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που πρέπει να μπεις στους ομίλους του Europa League, να ανέβεις στην ειδική βαθμολογία της UEFA, να μην είσαι του χρόνου στους ανίσχυρους, να μην κληρωθείς πάλι με τον Άγιαξ κτλ. Να πάρεις και 5 φράγκα για να καλύψεις το financial fair play. Εντάξει, αυτοί όσοι δεν αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη στιγμή την κρισιμότητα που έχει και το ειδικό βάρος που έχει το αυριανό μάτς όσον αφορά την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, είναι δικό τους πρόβλημα. Αλλά καλό θα ήταν και φρόνιμο και συνετό να κατάνε λίγο το στοματάκι τους κλειστό και να μην δημιουργούν παραπάνω προβλήματα παραμονές ενός τόσο σημαντικού μάτς. Τάσο, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚτής είναι πλέον όριμος και δεν πιστεύω. Δηλαδή, αυτά τα βήματα που γίνονται σε αυτό το σύλλογο μας, δηλαδή άμα δούμε που ξεκίνησε πριν 5-6 χρόνια, κάνουμε άλματα προόδου. Δηλαδή αυτά άμα δεν το βλέπουν, τι να πω εσύ. Εντάξει, φίλε, για να κατακτήσει την κορυφή και για να παραμείνει στην κορυφή χρειάζονται θυσίες. Θα γίνονται και άστοχες ενέργειες. Δεν είναι όλα εύκολα. Δεν γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελώνα. Εντάξει, και το έχουμε ξαναπεί. Το ότι έχει λεφτά ή ότι χώνει λεφτά και όχι μόνο χώνει, παίρνει κιόλα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άνα μπράβο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κατακτήσει και τα πάντα. Είναι και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ενισχυθείς για να μπορέσεις να μπεις στους ομίλους, να κάνεις διασυνδέσεις, να έχεις δημόσιες σχέσεις. Να. Τα είδατε τι έγινε στην Ολλανδία. Τα είδατε. 3 πέναλτι σου σφύριξε. Μισό φάουλ δεν σου έδωσε έξω από την περιοχή. Κάρτες δεν τους έδωσε, κόκκινες, κίτρινες κτλ. Σφύριξε να πούμε γιατί χαίστηκε πάνω του, μη βάλει ο Πάο και τρίτο γκολ. Ποιος? Ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα το πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Ο Άγιαξ φοβότανε τον ΠΑΟΚ στο 93, μη βάλει τρίτο γκολ και αποκλειστεί. Με καταλαβαίνετε, με 3 πέναλτι που τον έδωσε ο διαιτητής. 3 πέναλτι, καταλαβαίνετε ρε, τι έκανε στον ΠΑΟΚ αυτός εδώ. 3 πέναλτι τους έδωσε. Με περίσσιο ζήλο, όχι με δυσκολία. Φρουτ. Και το γάβρο με την Κράσνοντα δεν τον έδωσε το πέναλτι το ολοκάθαρο το χέρι. Να γίνει 0-1. Θα σου πω εγώ θα πάρει τα 38 χαρτιά. Τα μαρούλια να τα πάρει ο Μαρινάκης. Γιατί με 0-1 στο 0-0 που ήταν, 0-1 θα γινόταν με το πέναλτι. Άλλο μάτς είναι. Με κατάλαβες, Γιώργο? Άνα, μπράβο. Λοιπόν, έγινε, Μάκες, να περνάτε καλά. Και γεια σου. Καλά να περάσει εκεί στη Ρόδο με την οικογένεια. Γεια σου, Γιώργο. Έγινε, γεια. Πάμε στο διάλειμμα των 9. Θα έχουμε πάλι ανοιχτές γραμμές μετά το break. 23-10-287 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούδες και για όσους κρυφακούτε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Συντροφιά σας. Δηλαδή είναι μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν την κρισιμότητα που εγκυμονεί ο αυριανός αγώνας. Βέβαια, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι εσύ σαν φίλος του Άρη, ναι, όπως οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, ναι, θα το κάνανε. Δεν θες καλό αποτέλεσμα. Θα σε εκπλήξει η απάντησή μου. Θα σε εκπλήξει. Για να δεις τι σατανικός είμαι. Όχι σατανικός, λογική. Πάντα με την κοινή λειτουργή. Πάντα με την κοινή λογική λειτουργώ. Καταρχήν πιστεύω ότι θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ, διότι πρόκειται περί ένα καφενείο ή πρόκειται το άλλο. Και θέλω να προκριθείτε, γιατί αν δεν προκριθείτε και γίνει καμιά στραβή, αποκτάτε τεράστιο πλεονέκτημα, αν και θα κριθεί στα play-off, έτσι. Τεράστιο πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα. Όταν ένας θα παίζει Champions League και ο ένας δεν παίζει καθόλου, έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Και επειδή δεν θέλω φυσικά να πάρω το πρωτάθλημα, θέλω να προκριθείτε. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω πόσα θα πάρει, κάποια εκατομμύρια δεν τα έχει ανάγκη ο τεράστιος Ιβάν που τα πετάει
που τα πετάει όπως μου λες και εσύ. Κάνα οχταράκι να το πάρει. Ναι, τόσο. Ήταν και για... Άμα κάνει και νίκη στο Europa, ναι, αυτό επειδή το έλεγα και για τον Άρη. Και το ρώτησα και το τέτοιο. Και δεν θυμάμαι στον Νίκο, το ρώτησα. 7-8 έλεγε και ο Άρης, ας πούμε, εννοούσε όλα, ας πούμε, μία σούμα. Ναι. Τώρα όμως που λογικά αποκλείεται η ΑΕΚ, έτσι. Από έχει αποκλειστεί. Ο Άρης έχει αποκλειστεί. Ο Τρόμητος θα είναι UEFA, ο άλλος παίζει Champions League. Θα πάρει μόνο πάω. Θα πάρει όλο το market pool. Market pool, ναι. Πόσο είναι γι' αυτό, μπορεί δεν να κάνει. Κάτι δεκάρικο είναι όλο μαζί. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην κάνει. Κάτι παραπάνω θα είναι. Δεν το ξέρω. Δεν θα πω. Κάτι παραπάνω που δεν ξέρω, δεν κινδυνολόγω. Ωραία. Άσχημα θα είναι. Όχι βέβαια. Έχουμε κάποιες έτσι και για τον Άρη. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γιατί και εκεί έχουμε κάποια τα οποία. Ναι, θα πάμε στις γραμμές. Φυσικά πάντα οι γραμμές προηγούνται και μετά σίγουρα θα έχω χρόνο, θα το κάνω. Θα δώσεις κανένα ταλιράκι να δεις τον ΠΑΟΚ αύριο. Πώς θα δώσω? Κανένα ταλιράκι. Σου είπα, δεν το ήξερα. Εγώ έχω μία εφαρμογή. Το είπα και στον κύριο Ζαγόρα, του το έστειλα σε μήνυμα. Υπάρχει μία εφαρμογή. Δεν το ήξερα κιόλας. Μπήκα τσακ, μια χαρά το είδα χωρίς να. Όχι. Τις εφαρμογές κράτα τις για τον εαυτό σου. Ναι, δεν τις λες στον αέρα. Δεν είπα όνομα. Ναι. Δεν είπα όνομα. Το είπες προχθές. Πού το είπα, δεν το είπα. Εγώ το έστειλα γραμμένο. Εδώ ήμασταν. Τι. Α, ξέρω εγώ τι σου λέω. Το είπες προχθές. Εντάξει. Ναι. Φυσικά όλα αυτά το έχουμε πει. Ναι. Οποιοςδήποτε φίλος του ΠΑΟΚ δει οτιδήποτε, κατευθείαν αναφορά. Αχα. Έτσι. Για να σβήνονται τα πάντα. Όποιος θέλει να βλέπει ΠΑΟΚ, εφόσον οι κύριοι αποφάσισαν τη ΣΕΡΤ και τη ΝΟΒΑ. Ό,τι αποφάσισα με τις ανακοινώσεις και τα λοιπά, θα τον πληρώνετε τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Υπάρχει ένα πακετάκι όμορφα ωραία για το μάτσο αυριανό και για το μάτσο με τον Πανιόνιο. 8 ευρουλάκια, 7,99. Γλιτώνεις και 2 ευρουλάκια. Εκτός έχουμε. Έως τώρα υπάρχουν 20.000 συνδρομές. Mm-hmm. Αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα αύριο και την Κυριακή που είναι το μάτσο με τον Πανιόνιο οι συνδρομές. Και νομίζω ότι οι 45.000 που ήταν με το μάτσο με το Πανετολικό με την Πρεμιέρα, νομίζω ότι θα το πιάσει ξανά, ίσως και παραπάνω, αυτό το νούμερο. Καλά, εκεί που θα κάνετε sold out με τον Άρη. Όποιος θέλει, με τον Ολυμπιακό θα γίνει το μεγάλο παντελή. Όποιος θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα τον πληρώνει. Πώς λέμε, στη μία πίτσα, στις δύο πίτσες και μία δώρο. Έτσι, δύο όπως έκανε ο Καραπαπάς. Έδωσε τα λιράκι ή δεν τον ΠΑΟΚ να βγάλει τον ταλγκά του. Τι να κάνει. Έδωσε τα λιράκι ο Καραπαπάς. Και ο Τίγρης θα δώσει τα λιράκι και όλοι. Email που λέει Καραπαπάς θρυλολέων. Φίλε, έβαλε φωτογραφία με το εδώ γνωστό δημοσιογράφο του σταθμού από το ΠΑΟΚ 24 και τον άλλο που τον άλλο δημοσιογράφο του συλλάβανε. Μπορεί να το έβαλε. Ωραία, στο πω και με τον Κόλκα και τον Βασιλόπουλο. Έβγαλε φωτογραφία. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στις γραμμές, τρεις γραμμές. Καλησπέρα. Πάμε. Και μετά θα κάνω το σχολιάρι. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας. Να είστε καλά. Εγώ παλιός ΠΑΟΚΣΙΣ. Μου ανέβηκα τα νεύρα δηλαδή πάρα πολύ με τον Νικόλα ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό πράγμα ρε φίλε. Παραμονή. Δεν πρέπει να το δίνετε βήμα ρε παιδιά. Αυτό τον άνθρωπο εγώ τον είχα τώρα. Τι να σας πω. Πηγαίναμε έξω να πούμε με τον ΠΑΟΚ και έκανε ζημιά. Και πλήρωνε ο ΠΑΟΚ αυτόν από τις βλακίες που κάνει. Δεν γίνεται τώρα, να μην δίνει ζημιά. Εγώ ξέρω πολλά. Δεν αναγκραμμένο τον άνθρωπο. Μην του δίνετε αυτόν τον άνθρωπο. Σας παρακαλώ να πούμε. Βγαίνει όλες τις γραμμές να μου και λέει. Αυτό τον άνθρωπο είναι η Ρωσιλία να μιλάει για τον πρόεδρο. Τέλος πάντων, άσεση του Νίκο, τι είπε, πέσει τα δικά σου. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιος είναι στη γραμμή. Αυτό που λέει ο Ζάγος όμως, φίλε, να ξέρεις, δεν ξέρουμε ποιος θα βγει στη γραμμή. Δίνει δουλειά να πούμε στη μισή Θεσσαλονίκη, δίνει στον Αχέπα σε μηχανήματα. Τώρα μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, επιτρέπεται να. Τέλος πάντων. Το είπα, φίλε, ευχαριστία είναι κακό πράγμα. Για την νίκη αύριο, παιδιά, ένα πράγμα εγώ έχω παράπονο, τον Ολιβέιρα δεν έπρεπε να διώξει, γιατί φάνηκε ότι ήταν εργαλείο. Και πόσο να διώξει, χρειάζεται... 12 χαρτιά ζητούσαν οι άλλοι. Ναι, χρειαζόταν στον πάγκο. Ναι, αλλά 12 εκατομμύρια ζητούσαν οι άλλοι. Ένα τέτοιο, αν είχαμε αυτό τον παίκτη, δεν είχαμε κανένα αναγκή. Ένα τέτοιο παίκτη, τέλος πάντων, όλα καλά είναι, καλά είμαστε. Μακάρι όταν... να παίξουμε εκείνο το τέταρτο, άμα παίξουμε που παίξαμε με τον Άγιο, τα 20 λεπτά. Άκουσε παίξουμε, λίγο, βάλουμε, άκουσε, λίγο, άκουσε λίγο. Ναι, άκουσε ακούω, λίγο. Μίλης μονής ότι θα γυρίσει Βέρμπλουμ πρώτα και μετά Μαουρίσιο και Βιερίνια. Μα άμα γυρίσουν αυτοί δεν έχω πρόβλημα. Πώς θα έδινες κι άλλα 7-8 ώρα φίλε για τον Ολιβέιρα. Τώρα για αυτό, για τώρα μιλάμε. Με κατάλαβες δηλαδή τι θα έκανες μετά. Να το σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, εντάξει, αλλά τώρα μην μου πεις ότι δεν τον ήξερε δηλαδή τον Ολιβέιρα και εσένα. Πώς τον ήξερε. Τον ήθελες, έτσι πέρα. Να είστε καλά παλικάρια, σας ακούω κάθε μέρα, έτσι. Να είστε καλά. Παλιός ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι εγώ, άσε τώρα από το συντριβάνι και έτσι, άντε τα λέμε. Γεια σου, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Χρήστος. Γεια σου. Έλα, είδες, σε πήρα χαμπάρι.
Λοιπόν, αυτό μια που είστε και στο να το κάνουμε έτσι, γιατί οι γραμμές θα μας πάρουν σβάρνα, δεν θα μπορέσω. Διαβάζω εδώ από το All About Aris βρίσκομαι. Αφήνει τον Ντεμποκ και πάει για άλλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι, το άλλο, υπάρχει ένα άλοθη έτσι, το οποίο λέγεται Μενέντεθ, αυτός ο ηθοποιός που κάνει τον ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Θα μου πεις, Ρεζά, έχω 100, 10 μεταγραφές, όπως είπε και κάποιος φίλος του Πάκου. Μπορεί να πιάσουν όλους, δεν γίνεται. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, το πρόσημο είναι θετικό όσον αφορά τις μεταγραφές περσινές. Αλλά αυτό σημαίνει και λάθος προγραμματισμό όμως, έτσι. Δηλαδή θέλουμε παίκτη τώρα εκεί πέρα, κάνει κρά το πράγμα ότι θέλουμε. Δεν έχουμε στην ουσία, γιατί αυτός δεν υπολογίζεται, έτσι. Έχουμε μόνο τον Γκόρχουτ. Και όπως βλέπεις, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή ο Άρης, αν δεν λυθεί το συμβόλαιο αυτού. Έτσι. Συν το ότι, πόσες μέρες έχει, ρε Χρήστο, που είστε, ο κύριος Διαμαντόπουλος έχει παραιτηθεί. Ξέρω εγώ, 10 έχει, μία εβδομάδα έχει. Ποιο λέγεις, μία εβδομάδα. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί ο κύριος Διαμαντόπουλος. Δηλαδή, σε 2 μήνες έχουμε άλλον. Θα έχουμε μεταγραφές Δεκεμβρίου, έτσι, σε 3 μήνες. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα βλέπει και θα ετοιμάζει τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Και αν όχι του Δεκεμβρίου, του επόμενου καλοκαιριού. Πότε γίνονται αυτά, τον τελευταίο μήνα. Ναι, βλέπω έτσι μία στασιμότητα και που δεν έχει σχέση μόνο με το οικονομικό, έτσι. Λίγο ανοργανωσιά. Ζάχο, καλά τα λες. Τέλος πάντων, καταρχήν να ρωτήσω τον Τάσο. Τάσο, ρώτησε εσύ τον Ζάχο αν θα δώσει λεφτά εδώ τον ΠΑΟΚ. Να δώσουμε, ρε φίλε, λεφτά, να δούμε κανένα Άγιαξ, καμιά Λίβερπουλ. Τώρα με την Σλόβαν θα δώσουμε λεφτά. Εννοεί να έπαιζε, φίλε, μην δίνει αύριο. Μην δίνει με τον Άρη. Πειράζει. Άμα θα περάσει στου ομίλου και παίξω με καμιά ομάδα τη προκοπή, δώσε τότε. Ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, γιατί όχι. Γιατί να. Αλλά δεν θα σε ενδιαφέρει λίγο να μαθαίνει τι κάνει, να δει πώ παίζει, παιδί μου. Γιατί τέταρτη αγωνιστική θα παίξει, πάω Κάρι θα παίξει. Δεν θε να δει λίγο τη φόρμα που θα είναι, τι θα είναι, εκεί τι θα κάνει δηλαδή στο πάω Κάρι. Εκεί θα δώσει. Οι Αριανοί τότε θα κάνετε στο πάω Κάρι. Θα πάτε όλοι στα καφενεία, δεν γίνεται. Μερικοί δεν θα μείνετε σπίτι, ξέρω εγώ. Εγώ λέω καμιά 10-15 χιλιάρικα βάζω και τον αρχιερέα μέσα, τον Βαθύλακο. Ναι, τον Τζαλτίδη, ναι, μαζί με τον Τζαλτίδη. Καμιά 10-15 χιλιαρικάκια. Θα μαζευτούνε. Συνδρομές από τα Αριανάκια θα έχει το πάω Κάρι. Έτσι. Anyway. Θα μαζευτούμε. Στο Χαριλάου θα πάρουμε μια συνδρομή και το κάνουμε στο Χαριλάου τζαμπαντά. Ναι, θα φάσει διακοπή με τη μία. Θα φάσει φραγή, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά λέει Ζάχο. Στην οθόνη θα το βάλουμε. Βρε φραγή θα φας, θα σε κόψει το αυτό. Το, θα σε κόψει το ρεύμα. Όχι. Θα μπει στο mail μέσα, θα σε κόψει τη συνδρομή και τέλος. Ναι, τεχνικό πρόβλημα θα πει ο άνθρωπος. Ναι, πάρ' τα λεφτά σου πίσω, πάρε 4,99 πίσω, πάρ' τα. Ας σου δώσει 5 και 10, δεν πειράζει. Για πες, Χριστό. Εμένα λίγο έτσι είδα που ήρθε ο Μαντσίνη, εντάξει, τον είδα σε κάτι βιντεάκια. Το παλκάρι ξέρει μπάλα, τεχνικός είναι. Ναι. Τεχνίτης είναι, ξέρει μπάλα. Στο γήπεδο αυτά θα τα δούμε. Ναι, φυσικά δεν είναι. Τα βιντεάκια δεν λένε τίποτα. Ναι. Απλά ρε εσύ, έβλεπα εκεί τον Ματίο, έβαλε γκολ την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε τώρα στους ομίλους. Πέρασε. Ρε εσύ, Ζάχο πονάει πολύ, ρε φίλε. Δεν καθόλου πέφτει να είχες. Δεν με πονάει. Θα ανέβαζε 60% Ζάχο θα σου πει. Φυσικά τον θέλαμε, αλλά δεν με πονάει, φίλε, που έφυγε. Εντάξει, ίσως, ίσως εντάξει, λίγο τώρα μην του πάω πάλι συνέχεια το ίδιο λέω στο θέμα ηλικίας. Και εγώ ίσως πριν 10-15 χρόνια, όχι 10 όχι, 15-20 χρόνια να έλεγα αυτό που λες. Δεν με πονάει κανένα παίκτη πλέον, φίλε. Με ενδιαφέρει η ομάδα πρώτησα, εντάξει, κανένα παίκτη δεν είναι πάνω από την ομάδα. Φυσικά τον ήθελα, έτσι, προς Θεού. Αλλά τι να κάνω, δεν ήταν δικό μας παίκτη, φίλε μου. Τι να κάνω, δεν ήταν δικό μας παίκτη. Ίσως διάβασα ένα ωραίο να μας γίνει μάθημα αυτή η περίπτωση. Για κάτι δηλαδή ένας παίκτης σαν τον Ματέο Γκαρσία που φάνηκε, δηλαδή το δεύτερο φιλικό πέρσι στην Ολλανδία που τον δεύτερο φιλικό που τον είδαμε, εγώ που είμαι άμπαλος, είπα αυτός ο παίκτης είναι κάτι καλό, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις γνώσεις ιδιαίτερες, κάτι τέτοιες περιπτώσεις να τους κάνουμε σαν τον Μαντζίνι. Προφανώς είδαν στον Μαντζίνι, λέω εγώ, έναν ανάλογο Γκαρσία και γι' αυτό μακάρι κάναν αυτό που κάναν. Δεν έχει άλλη λογική. Μακάρι. Ναι. Γι' αυτό τον πήρανε έτσι και δεν τον πήραν σαν δανεικό. Αυτό λέει, αλλά το Μαντσίνη, ναι. Ζαχό, στη θέση του Μαντσίνη, ναι. Έχεις πόσους παίχτες, δε φίλε. Μην το λες εμένα. Εγώ δεν είναι θα, αυτό που έλεγες με τον προγραμματισμό, ας μιλάτε, ναι. Απορώ, τα βλέπουμε εμείς που είμαστε άμπαλοι. Δεν ξέρω, δεν φίλε. Τα βλέπουν αυτοί που υποτίθεται έχουν γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, φίλε. Ο Άρης πονάει πολύ για μένα. Για μένα πρώτιστα πονάει στο αμυντικό χαφ. Για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος. Αμυντικό χαφ, ένα ακόμη.
σου δείχνει ότι ο Σάσοφ σου βγαίνει κάτι καλό. Έναν ακόμη, έναν μαύρο, ένα κεφάλι που έλεγα πιο πάνω από το Σιώπη, που να πατάει και αυτός περιοχή και να κόβει. Ένα τέτοιο παίκτη. Αριστερό μπακ και τερματοφύλακα. Αυτά θέλει η ομάδα. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα το Μαντζίνι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα τον έπαιρνα. Μαζί σου κι εγώ. Για τον Ιντέγε που τον βρίζαμε όλοι. Ναι. Τα είπα και τη Δευτέρα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι άμα βάλει ένα-δύο κολλάκια. Ποιοι τον βρίζαν όλοι. Ποιοι τον βρίζαν όλοι τον Ιντέγε. Τον βρίζανε. Ξεστή πολύ τάχα με τον Ιντέγε. Πολύ τάχα. Λογικό. Διαβάζω. Εντάξει. Έχει απαιτήσει, φίλε. Φυσικά έχει απαιτήσει. Γιατί είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και είναι center forward. Πρέπει να αρχίσει να παστελώνει. Δείχνει ότι είναι κοντά. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν είμαι και ψυχολόγος. Σε όλες τις φάσεις μέσα είναι. Τα πέναλτι αυτό σου τα πήρε. Χωρίς την μπάλα κινείται, υποδοχή της μπάλας τεράστια και τα δύο, ναι. Δηλαδή μπορεί να γυρίσει και αριστερά και δεξιά. Τι να σου πω τώρα. Αυτό λογικά πρέπει θετικό, να έρθουν τα γκολ. Αν δεν έρθουν, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δεν έρθουν όμως. Έως τώρα. Δεν είναι. Ουσία δεν υπάρχει. Μπορεί όλα αυτά που λέει ο Ζάχος να ισχύουν, να έχει συμμετοχή. Αλλά η ουσία είναι να παστελώνεις. Βέβαια, και αν παστέλωνες όπως έπρεπε, γιατί είναι το ακριβότερο σου συμβόλαιο και τον πήρες για να σου χώνει τα κολλάκια, θα είχες κερδίσει και τον Όφη, θα είχες πάρει και την πρόκριση και με τη Μόλντε. Ναι, εγώ αυτό έχω σωστό να πω. Είναι, αν και αλήθεια είναι αυτό που λες, Τάσο. Σωστό είναι αυτό. Αυτό που λες την αλήθεια, Τάσο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Ναι, είναι σωστό. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό να μην κρατάω και τη γραμμή. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά για στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς, γιατί εμένα δεν μπόρεσε να μου λυθεί η απορία. Ένας παίκτης που μπορεί να έχει φοβερή αντίληψη για γκολ και να το δείχνει για πολλά χρόνια, όπως είναι ο Αθανασιάδης. Ναι. Όταν σύγησε ήταν σαν να ήταν άλλος παίκτης. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα στις φάσεις, αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Είναι κάτι που είναι... Τώρα, υπάρχει έλλειψη αντανακλαστικών. Μπορεί, γιατί αν κάποιος κάνει μια διαφορετική ζωή από αυτή που έκανε μέσα στην προσπάθειά του, σίγουρα χάνονται, μειώνεται η απόδοση. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι παίκτες με τεράστιο ταλέντο φτάσαν σε ένα σημείο και από εκεί πέρα χαθήκανε. Λοιπόν, τώρα όταν έχεις έναν άνθρωπο που πραγματικά περιμένεις να σου φτιάξει ένα μέρος με 100 εκατομμύρια και αναρωτιέμαι ποιος εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να βγάλει και να δώσει 100 εκατομμύρια για να κάνει ένα καινούριο σπίτι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά κολλάνε στη λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά οι μεταγραφές είναι σημαντικό για να αισθάνεσαι όμορφα σήμερα. Όταν υπάρχει όμως μια λειτουργία τόσων ετών και μπορείς να δεις ότι βήμα-βήμα όλα έρχονται, ακόμα και τα εμπόδια, ακόμα και οι δυσκολίες δημιουργούν την προδιαγραφή για να πάει ακόμα καλύτερα. Δεν έχει τρόπο να πάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα, αυτή η ομίχλη, άμα θα αναζητήσει κανείς ομίχλη, πραγματικά τεράστια ομίχλη, είναι όταν αναρωτηθείς στον Παναθηναϊκό ποιος είναι ο πρόεδρος ή ο μεγαλομέτοχος. Στον Ολυμπιακό ποιος είναι. Στην ΑΕΚ ποιος είναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω ουσιαστικά... Ο μεγαλομέτοχος είναι και ο ιδιοκτήτης και ο πρόεδρος. Μάλλον όχι. Έχουμε χαθεί εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πιανού. Και επειδή όλα αυτά δεν τα αναρωτιούνται όλοι οι οπαδοί τους, αλίμονο αν αναρωτηθούμε εμείς για ομίχλες σε μια εντελώς καθαρή, κρυστάλλινη διοίκηση, που όσο και να το θέλουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάποιους θα τους στεναχωρέσουμε δυστυχώς. Καλό είναι αυτό. Θα τους στεναχωρέσουμε. Μακάρι να γλεντούσανε με το γλέντι μας. Μακάρι να χαιρόντουσαν με τη χαρά μας. Αλλά δυστυχώς στεναχωριούνται. Θα τους περάσει. Γεια και χαρά σας. Γεια σου. Γεια σου. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα τους περάσει, να ξέρεις. Γι' αυτό ήταν η ερώτησή μου εμένα
σε αυτό που εννοείς ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο θέλεις να γίνει αυτό, να υπάρχει ο Μίχλη? Και φυσικά φιλάρετε μου, απάντηση δεν πήραμε ποτέ. Ωραία. Έχουμε άλλη γραμμή, Γιάννη? Άλλες δύο. Λοιπόν, να ακούσουμε τους δύο φίλους που είναι στην αναμονή, κάνουμε και το διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε το τελευταίο τέταρτο, έτσι. Ωραία, πάμε, πάμε, καλησπέρα. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα Τάσο. Νάτος. Για χαρά. Εμφανίστηκε. Εγώ πάλι είμαι εδώ. Εσύ γεια σου Γιώργη. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εσύ δεν είσαι εδώ και αυτό που σε είπε ο Τάσος προηγουμένως αλήθειες λέει. Τι είπε? Αυτό που είπες για το, αυτό που είπε για πού του είναι στον αγώνα, κάτι ξέρει. Όχι. Εγώ το άκουσα. Του ξέφυγε, του ξέφυγε. Δεν έγινε. Ναι, σταμάτα. Σταμάτα. Όλα καλά. Μην σας κλέψουν κανένα τάλιρο και χάσει το αφεντικό ράβο. Είστε άπλα, είστε δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια έχετε ρε. Εδώ λέει. Παίρνει, παίρνει. Παίρνει στο μήλο να βάλετε ένα γίγαντο. Πες το ρε, πώς το έλεγες. Πώς το έλεγες εκεί. Έδωσε 10 εκατομμύρια εκεί για να. Πώς το έλεγες εκεί, κάτι για μεταγραφές που έλεγες. Έδωσε 10 εκατομμύρια έτσι, κάτι που έλεγες. Πες το. Που πλήρωσε τα χρέη. Όχι τα χρέη, άστα χρέη. Για μεταγραφές έδωσε 10 εκατομμύρια εκεί και 8. Α, όταν αποκλειστήκαμε, ρε φίλε. 15 κατ' έδωσε για Ζαπράνο και τα λοιπά. Ναι, Ζαπράνο. Άρα τι, τα 5 ευρώ σε πείραξα, το 4,99 που έχετε στις δύο πίτσες μία δώρο. Δεν είναι αυτό, Ζάχο. Είναι ένα εγχείρημα, ένα εγχείρημα που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να στείλει ένα μήνυμα ηχηρό προς όλα αυτά τα λαμόγια. Ναι. Εντάξει, γιατί υπήρξε μια συμφωνία με μια κυβέρνηση η οποία άλλαξε μετά ένα μήνα και μετά υπήρξε άλλη συμφωνία και όλοι καταλαβαίνουμε τι βρώμικα στημένα παιχνίδια και παίζονται και τι εντολές εκτελούνται. Και σε έκανε η Νόβα, έτσι. Να σου πω κάτι. Ναι. Και ήδη στην ανακοίνωση που έβγαλε η Νόβα, ρε φίλε. Ναι. Ούτε ο ίδιος η ΠΑΕ Ολυμπιακός πιο light ανακοίνωση θα έβγαζε. Όχι, πραγματικά δεν την είδα. Άλλο θέμα. Κατάλαβε. Λίγο μισό λεπτό. Και πάει να ολοκληρώσω. Πάει να κάνει ένα εγχείρημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω της δυναμικής που έχει από τον κόσμο της και έστειλε ένα μήνυμα που ταρακουνήθηκαν όλοι πραγματικά στην πρεμιέρα. 45.000 συνδρομές με τον Πανετολικάκο. Ωραία. Εντάξει. 10 δευτερόλεπτα θέλω. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Όχι, σου δίνω κι εγώ. Όχι, ξέρει. Γιατί ήταν πραγματικά αυτό ήταν ένα ωραίο τέτοιο. Βέβαια πέρσι, γιατί εδώ πέρα ήμουνα, έτσι. Όχι, όταν ο Τάσος έλεγε η Νόβα δεν μπορεί να δίνει. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μπορεί να δίνει στον Παναθηναϊκό 5,5 και στον ΠΑΟΚ, τον δεδομένο ΠΑΟΚ αυτό να έτσι. 5, 4,900 πόσα ήταν. Βέβαια πέρσι. 4,5 δεν ξέρω, 4,900 λιγότερο. Τόσο ήταν. Θα το πάω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πέρσι όμως το καλοκαίρι, όταν ανέβηκε ο Άρης, και τώρα μην μου πεις καμιά κοτσάνα για πρώτη, όταν έδινε τα ίδια λεφτά η Νόβα στον Άρη και τον Όφη, κανένας δεν άκουσα να πει, έστω ένα να πει. Δεν γίνεται ρε φίλο Άρης και Όφη να παίρνουν τα ίδια λεφτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Κανένας σας δεν το πει, ήταν η Νόβα, ήταν, θα μου πεις, γιατί να το πω, εγώ πάω ξύσιμο. Έτσι ήταν ένα σχόλιο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν γίνεται να παίρνει ο Άρης και όφη. Θα με αναγκάζει να γίνω κακό. Εγώ το είπα. Ναι, εγώ ξέρω τι θα πει. Εσύ ανέβηκε άλλο και πρέπει όχι, να. Όχι, δεν θα πω αυτό. Τι θα πει. Θα πω ότι μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι στο πρώτο σκαλοπάτι και μιλάμε για άλλες δύο ομάδες που είναι στη μέση. Εμπορικότητα μιλάμε. Εμπορικότητα, ρε φίλε, ποια εμπορικότητα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο εμπορικός στον ΠΑΟΚ τελευταία τριετία ή ο Άρης είναι πιο εμπορικός από τον ΠΑΟΚ. Μα κόστο δεν σύγκριναν τον Άρη με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη με τον Όφη. Σύγκρινε τον Άρη με τον Όφη και εγώ σου λέω είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η Νόβα έδωσε πέρσι. Ρε Ζάχο μου, άλλο σου λέω. Ο Άρης και ο Όφη ανέβηκε από τη Β' Εθνική και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Άρης με τον Όφη. Τι είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός αυτός γιατί είναι διαφορετική κατηγορία. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 650 τίτλους, φίλε. 650. Ναι, άρα καλά παίρνει. Και αντιπροσωπεύει. Άμα 650 καλά δίνει. Όχι, δεν παίρνει καλά. Και εσύ έχει τρεις τίτλους. Γιατί να πάρει περισσότερο. Δεν παίρνει καλά. 10 έχω. Τρεις έχει. 10 έχω σήμερα. Τρεις έχει. Πρωταθλήματα 3 έχει. Δεν είπα 650 πρωταθλήματα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι. Και μιλάμε για μια. Από τη μια μετράνε οι τίτλοι, από την άλλη δεν μετράνε. Πώς θα γίνει. Αλλά κάρτε είναι. Μετράει, όπως είπες και εσύ, έτσι η τηλεθέαση. Εντάξει. Και μετράει και η δημοτικότητα. Άλλη λοιπόν δημοτικότητα και άλλη τηλεθέαση έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άλλοι ο Παναθηναϊκός, άλλοι ο Όφη και ο Άρης. Και φυσικά ο Άρης, αν θες να καταλήξουμε κάπου, έπρεπε να πάρει παραπάνω χρήματα από τον Όφη. Αυτό είπα. Εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα. Μα εγώ δεν είπα εσύ έτσι. Να υπερασπίσεις δηλαδή, το Άρη. Ένα σχόλιο. Ο Όφη τι έχει. Έχει τη δημοτικότητα ή την τηλεθέαση που κάνει ο Άρης. Όχι. Και φυσικά πρέπει να πάρει παραπάνω χρήματα. Ναι, αλλά σου λέω πέρσι η Νόβα, αυτή που έλεγες, έθινε τα ίδια λεφτά στον Άρη και στον Όφη. Τα ίδια ναι, ο επίσημος Άρης τι έκανε γι' αυτό. Τίποτα, τι να κάνει. Ήθελες να κάνω εγώ, αφού δεν έκανε επίσημο σάρι. Όχι, ρε, εγώ δεν είπα να κάνεις εσύ. Δεν είπα. Είπα ένα σχόλιο σου, είπα. Δεν είπα εσύ. Το σχόλιο το έκανα. Ζάχο, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Ζάχο, να παρέμβω. Να παρέμβω, φυσικά γι' αυτό. Εμείς μιλάμε. Εσύ πήρες τηλέφωνο, εμείς μιλάμε.
Λοιπόν, φέτος τακτοποιήθηκατε 2,5 εσείς, ναι. 1,8 όφη. 1,8 παίρνει όφη. 1,8, ναι. Δεν ήξερα το πόσο. Ναι. 1,8. 2,5 εσείς. Ναι. Άρα, εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα. Δεν τακτοποιήθηκε. Δεν είναι αυτή. Τέλος πάντων, άντε να μην το επεκτείνω. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, εν μέρη. Αν πήρε 2,5 ο Άρης, ναι. Ο Όφη έπρεπε να πάρει ένα 300-400, ξέρω εγώ. Άτος, είδες, σωστός. Αυτή είναι, ρε φίλε, η αναλογία. Ή έπρεπε να πάρει, για να πάρει 2, ξέρω εγώ, που πήρε, πόσο πήρε ο Όφη, είναι 800. Έπρεπε να πάρει ο Άρης 3,5. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, το λέω. Εντάξει, γιατί όταν και κακά τα ψέματα. Και κόσμο έχει ο Άρης και όταν παίζει στην τηλεόραση το βλέπουν και τα λοιπά. Πάμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι που δεν ισχύει. Πάμε σε αυτό που θέλει να πει. Άσχετα η οπαδική μας αντιπαλότητα. Ισχύει. Σωστά, δεν μιλάω. Μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Έτσι είναι. Και εγώ μιλάω σωστά, Ζάχο, και ξέρεις ότι εσύ όταν κερδίζεις στοιχήματα. Για μιλάς... τέταρτη αγωνιστική στοίχημα δεν βάζεις όμως. Πώς δεν βάζω, γιατί να μην βάλω. Άντε, βάλε. Θα μου δώσει και το χείβε. Α, το έβαλα εγώ με τον μπουκάτσο, τον έπιασα κότσο. Εννοείται. Τι θα βάλουμε, ένα πιτόγυρο. Ό,τι κουστάει το φλαράκι. Ένα πιτόγυρο. Πού είναι ένα πιτόγυρο. Πού ήταν. Τι να βάλω, σκά. Ο άλλος που τον κέρδισε το πιτόγυρο με τον γκολ του Βέλεθ, πού είναι αυτός, ποιος ήταν. Πού ήταν. Πάει το πιτόγυρο. Πάει το πιτόγυρο. Γιώργος ήταν, του ξεκόλασα τη ρόδα που μα πήρε τώρα. Πού είναι το πιτόγυρο. Πάει το πιτόγυρο, αύριο. Πάει το πιτόγυρο, έγινε μαμ. Τέλος πάντων. Τα λιράκι θα δώσει να δει τον ΠΑΟΚ. Θα πάω να το δω κάπου που θα δώσει τα λιράκι. Τι, πού. Εγώ να το δώσω από το σπίτι, δηλαδή. Τα δεν ξέρω, άμα και να το δει και ο Φάδερ, πιθανόν. Μπορεί. Αλλά ναι, μπορεί. Ένα τα λιράκι, 4,99. Αλλιώς. Με πικρή, αλλιώς ακουστικά και λίμπερο, τρέγιαστα εδώ. Με κόλκα και τα λοιπά. Ακουστικά και λίμπερο, εδώ. Να σε φτιάξω. Να σε βγάλω και στον αέρα μετά την πρόκριση. Να με βγάλει. Άντε, κλείνω να κάνω και διάλειμμα. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Άμα περίμενε ο φίλος, καλησπέρα. Άμα περίμενε, όντως. Έλα, φίλε. Δύσκολα. Έπεσε. Πάρε μετά τον break 23-10, 2-87 και 3 οχταράκια. Έτσι. Στην Αγγλία δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι, στην Αγγλία δεν γίνονται. Λοιπόν, ανεπιθύμητος ο Πογμπά. Κοινός, σε παρένθεση, Μαύρος Φορτούνης. Συνθήματα κατά του Γάλλου μέσω από οπαδούς της Manchester United έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδος. Τι γράψανε, Πογμπά out, το μπούλο. Ναι, με σπρέι κόκκινο. Πού παίζει αυτός? Στη Manchester, τύπου... Manchester United. Ναι, ο Μαύρος Φορτούνης. Nice. Μιλάμε, καλά η Μάντσερ είναι για λύπηση αφικά. Πώς την καταντήσαν έτσι αυτή την ομάδα, είναι για λύπηση. Χρήστο, τα ακούς, πρώτη αγωνιστική στα πάμε 4-0. Για λύπηση είναι. Καταρχήν έχει παίκτες, δεν παίζουν στον Άρη. Έχει 2-3 παίκτες, στον Άρη δεν παίζουν. Δηλαδή αυτός ο Λίνγκαρτ, στον Άρη δηλαδή πιστεύω αλλαγή και δύσκολα θα ήταν. Αυτός ο Ράσφορντ, παίζει στη Μάντσερ, δεν είναι απίστευτα πράγματα. Και παίρνουν και εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν. Και τώρα πώς την αντέχεις αύριο, ρε φίλε. Τι? Παίζει ο ΠΑΟΚ να πούμε, ναι. Ευρώπη, εσύ αποκλείσεις από τη Μόλτε, ναι. Πάλι μία από τα ίδια. Δηλαδή επανήλθαμε στα φυσιολογικά, ναι. Έτσι εδώ της πόλης. Κανονικά μια χαρά. Ναι, πρόσεξε, μην επανέλθεις και εσύ στα φυσιολογικά. Με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Και γίνει κανένα. Με τον ΠΑΟΚ υπελούχο, με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. 2-0 και 2-1 καρφωτή κεφαλιά ο Σλοβένιος. Σλοβένους. Κοίταξε λίγο, ποδόσφαιρο είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Εγώ δεν αντιλέγω. Μπορεί και να αποκλειστώ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Αν δεν είμαι σοβαρός. 3-0. Αν δεν παίξω σοβαρά, πρέπει αν δεν παίξω παθιασμένα, αν δεν παίξω από το πρώτο λεπτό για να τους πατήσω πραγματικά μαζί, ναι. Με τον κόσμο, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Ναι. Ο κόσμος εξαρτάται από την απόδοση της ομάδος και η απόδοση της ομάδος εξαρτάται από τον κόσμο. Δηλαδή και οι δύο, ο ένας πρέπει να σμπρώξει τον άλλον αύριο. Εντάξει, αλλά και αυτοί δεν ήρθαν εδώ κατά τις δηλώσεις του προπονητή. Για να κάνουν τουρισμό εδώ το Λευκό Πύργο. Να προκριθούν θέλουν. Εντάξει. Εγώ δεν είπα. Θα... Είπε ο προπονητής του, ο Κότζακ, πώς το λένε αυτό. Να. Ναι. Ήρθαμε εδώ για την πρόκριση. Και φυσικά ήρθα για την πρόκριση. Κάτω τα χέρια από τον Πογμπά, τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Τι λες βρε άμπαλε. Τι λες βρε άμπαλε κότσι. Τι κότσι, εδώ ανδρομάχη λέει. Άσε αυτά. Τι ανδρομάχη, εσύ αυτό είδες κατευθείαν. Τι να δω. Αυτό είδες ρε. Τι να δω, ρε φίλε. Τι γέλιο έχεις, ρε. Α, γελάει. Γελάει. Ανδρομάχη λέει. Λοιπόν, να διαβάσω του Χρήστου. Ναι, εντάξει, Χρήστο, 22.000 διαρκείας, κόψαν 18.000 ήταν, 4.000 δεν πήγαν τα διαρκείας, τι ακάμερα ήταν. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, Ζάχο Ιντέγε γυρίζει, παίρνει μπάλα, 18.000 εισιτήρια έχεις. Πού, πότε? Την πρώτη αγωνιστική. Την πρώτη αγωνιστική. 17.968. Δεν πήγαν τα διαρκείας. Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Μα αυτό λέω. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. 4.000 δεν πήγαμε στις διαρκείας, τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, και το ξέρω, Χρήστο, το πούμε για να μην ξαναστείλει τζαμπαμηνύματα. Ναι, τα διαρκεία, Χρήστο,
είναι με κωδικούς που χτυπιούνται στα τουρνικέ. Αν δεν πάει κάποιο λωδιαρκία και δεν το χτυπήσει, δεν πιάνεται για εισιτήριο. Ή καμιά φορά, α πούμε, εντάξει, δεν χτυπάει κιόλα και το τέτοιο και περνά. Έχει δύο γραμμές. Ωραία, θα διαβάσω μετά του Χρήστου το μήνυμα για τον Ιντέγη, έτσι. Εντάξει. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα. Ο Τάσος σήμερα δεν τον πάρω, Γιάννος. Νάτος. Γεια σου, έλα, Τάσο. Ρε, Τάσο. Έλα, να μπω και τους συνεργόμενους. Γεια σου και σένα, Ζάχο. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, Τάσο. Πάμε. Ο Άρης πιστεύω ότι γίνεται δουλειά και ο Ιντέγη κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο για τα αλήθεια. Και εγώ το πιστεύω, να σου πω. Προσφέρει, μάχεται μπροστά. Πιέζει, μπερσάρι, για μένα είναι. Και με τις φάσεις είναι. Είναι με τις φάσεις του λείπει τον γκολ, βέβαια, έτσι. Έχει δίκιο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Το γκολ είναι και ρέντα, ρε φίλε. Είναι σωστό, και ρέντα. Σωστό. Είναι και ρέντα, τι να κάνουμε. Για να τα λέμε και όλα, το βλέπεις ότι είναι και αγχωμένος για να βάλει τον γκολ. Είναι αγχωμένος, δηλαδή. Είναι καθαρά ρέντα. Καθαρά ρέντα. Δεν είναι μόνο ρέντα, αδερφέ, δεν είναι μόνο ρέντα. Είναι και η. Πες το. Η δυνότητα του ποδοσφαιριστή που έχει σκοράρει. Το βλέπουμε 55 χρόνια, βρε. Ένταξε τα πλήρη. Ρε φίλε, δηλαδή το ποδόσφαιρο τι είναι, ρέντα μόνο. 50% ρέντα. Και ικανότητα. Άλλο, μπράβο, σωστά. 50% πιστεύω ρέντα. Πολύ είναι, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο και η τύχη και η ρέντα, όπως το λες, ναι. Να είσαι στη μέρα σου. Okay. Αν παίζει, δεν θα μάθει το κουπόνι. Το ένα 40 και ένα 30, τα μισά είναι σπασμένα. Ναι. Καλά, άστο κίνο δεν είναι θέμα. Τι άστο κίνο, έχει 20 σπάνε. Τι. Εκεί είναι με τεράστια τα συμφέροντα. Μονότερμα βλέπεις ένα μάτι 15 φάσεις ο ένας, ένα σου το άλλο, με τελείωσε. Ναι, είναι. Αυτό ακριβώς. Τα μισά παιχνίδια στο στοιχήματος είναι σπασμένα. Έτσι. Τι είναι θέμα αυτό, δεν είναι ρέντα το ποδόσφαιρο. Όπως το βλέπει καθένας. Η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας παντού. Και στο ποδόσφαιρο είναι... και στη ζωή σου. Και θέμα χρημάτων είναι τι λεφτά διαθέτει. Ο πρόεδρος... Θέμα ποιότητας ποδοσφαιριστών είναι. Και θέμα ημέρας είναι. Και θέμα απόδοσης είναι. Και θέμα προπονητικής τακτικής είναι. Το ποδόσφαιρο, αδερφέ, δεν είναι μόνο ρέντα. Ναι, δεν είπα εγώ μόνο ρέντα. Αλλά μεγάλο κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, το άμα έχει ρέντα ο Κυλκυσιακός, μπορεί να κερδίσει 3-0 την Μπαρτσελόνα. Δεν γίνεται, ρε. Μην πάμε σε διαφορές. Μην πάμε. Και μην κάνει πως δεν καταλαβαίνει τώρα. Δεν πάμε σε τρίτη. Όχι, διαφωνώ στο ποσοστό που είπες για τη ρέντα. Εγώ εκεί είναι για μένα το ποσοστό. Εντάξει, okay, διαφωνούμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Διαφωνούμε. Δοκάρι και μέσα. Η ώρα να δοκάρι και έξω μάλλον. Δεν είναι θέμα δοκάρι και έξω. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της ρέντας και της τύχης είναι ένα 25%, το 1 τέταρτο δηλαδή. Καλά, το 100%. Διαφωνούμε στο ποσοστό. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν αμαλώσω. Διαφωνούμε στο ποσοστό. Θα το δεις τον Πάο Κάβρα, δώσει κανένα λαράκι. Καλά, εγώ δεν δίνω να πω. Σου πω και τον τρόπο μα. Μην δίνει τα λεφτά. Διαφήμιση και που πάω, δίνει ένα ταλιράκι ο καφετζή μου και το βλέπουν άλλοι 100. Εντάξει, εντάξει. Ωραίο. Δεν θα δώσω ταλιράκι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μια χαρά είναι. Δεν έχει ανάγκη. Κοίταξε, πάω εδώ σου είναι άπλα. Αυτό το είπα και εγώ. Δεν έχω ανάγκη τα λεφτά, ρε. Απλά θέλω να στείλω το δικό μου μήνυμα και εγώ. Έστειλα ένα μήνυμα καλό, 45.000 συνδρομέ. Το έστειλε. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό σε όλο τον κόσμο. Ψάξτε να δείτε. Ναι, δηλαδή η Manchester United, η Barcelona και οι άλλοι που έχουν οπαδού σε όλο τον κόσμο δεν απέτυχαν. Ό,τι πήγαν να κάνουν, τα απέτυχε, να ξέρει. Απέτυχε. Ναι, σε συνδρομητικά είναι. Μόνο στην Κίνα η Real έχει 10 εκατομμύρια παγκόσμια. Στην Κίνα να πέσει το δικό σου Καρυπίδη που έχει καλέ συναλλαγέ εκεί με του Κινέζου να κάνει κανένα κόλπο. Όλα θα τα κάνουμε. Όλα θα τα κάνουμε. Η Real, όχι ο Άρης. Η Real έχει κόσμο στην Κίνα και στην Ιαπωνία και στην Ταϊλάνδη. Ωραία. Που πληρώνουν αυτά και τι θα κάνεις αύριο το απόγευμα στις 8 ώρες, φίλε, τι καλύτερο έχεις να κάνεις, να ακούσεις να δεις τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ο Άρης δεν παίζει. Εγώ κάθομαι, βλέπω όλα τα μας. Α, μπράβο. Θα πας εκεί στο καφενεδάκι. Θα το δεις, δεν πληρώνεις. Θα πας εκεί στο καφενεδάκι, θα πιεις και δύο μπύρες, θα δώσεις και ένα δεκάρι 20 μπύρες. Τι μπύρα είναι αυτή, ρε. Μπορεί να πίνει ουίσκι ο φίλος, δε φίλε. Ουίσκι, όντως. Όχι, ρε φίλε, θα πω μια μπύρα, δύο, εντάξει. Δύο μπύρες, θα δώσεις 7 ευρουλάκια. Θα δώσω 6 ευρώ. Με 6 ευρώ. Γιατί δεν την αράζει σπίτι σου να πάρει από το σούπερ μάρκετ να πούμε δύο μπυράκλες παγωμένες, να ξαπλώνεις κιόλα. Θες να πας για κατούριμα, κατούριμα, δρομολόγιο. Τάσο, Τάσο, Πλασιέ, ο Πλασιέ του πάω και έγινε. Ο Πλασιέ, ο Πλασιέ, εδώ το καλό. Σου λέει, σου πω τον τρόπο θέλεις. Τρία βηματάκια είναι. Να μαθαίνετε σιγά σιγά. Δηλαδή, Στάσου ρε Καρντάση, τέταρτη αγωνιστική, τι ακάνεις το πάω κάρις. Για το δεις. Ένα δίκιο το έχει εδώ. Σε αυτό το έχει ένα. Γιατί μέχρι τότε ό,τι μαμουνιά γίνεται με τα καφενεία και με τα αυτά, να ξέρεις η κούτρα θα κοπεί. Εδώ θα γίνει το έλα λαμέ, να ξέρεις. Άμα κοπεί, δεν το δούμε. Δεν το δούμε. Όχι, δεν το δούμε. Πας ένα παοξή φίλο σε το δει. Σε πω εγώ τρόπους μετά άλλους. Ναι. Και μην.
Οξύδες φίλες έχω. Αλλά του μάθει να κάτσω μαζί του. Ένα-ένα τα λες. Δύσκολα και σε πάω κάρεις δύσκολα. Σε σπίτι μέσα με πάω ξύ δύσκολα. Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό ο Τάσος. Θα το δεις μια φορά, θα αρπαχτείς και την άλλη φορά δεν το δεις. Θα πάω να τα αγοράσεις. Γι' αυτό το λέω. Δεν γίνεται. Έλα, Τάσο, σε ευχαριστούμε, ρε φίλε. Να σε καλά. Γεια σου, Τάσο. Να σε καλά. Τον τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τελευταίο πάλι με αφήσατε. Ναι. Καλά ρε φίλε, και εσύ παρά 10 πήρες. Δηλαδή μια μισή ώρα. Έγινα άριστη μετά καρυπίδι εποχή. Επιτρέπεται να πέσεις, επιπάλλεται να σηκωθείς. Τι να σε κάνει. Τι το είπε αυτό, ποιος το είπε αυτό. Εγώ το λέω. Α, αντί για επιβάλλεται, είναι επιπάλλεται η παλέτα. Α, επιπάλλεται. Πάτε μια παλέτα και πέτω στο χαριλάο. Θα σου έρθει τέταρτη αγωνιστική παλέτα στο κεφάλι. Μην ζάγονται. Η ουρολίμαξη θα τελειώσει τέταρτη αγωνιστική. Τη βλέπω. Λες. Κάπως έτσι τη βλέπω. Μην αρχίσει και αυτός ψυχολογικά, έχει το παιδί, κρίμα είναι, ξέρω εγώ και φέρεις και άνα την κάμερα και μια να πούμε. Θοδωρέ, είδες ρε, πραγματικά το έχει όμως ο Τάσος, Δηλαδή ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο τώρα που δεν γίνεται, το φεύγει από τη δουλειά. Πλασχή μπορεί να το έχει, το βλέπεις. Έλα εδώ τι θα κάνεις, εκείνο τρία βήματα είναι, τέτοιο 4,99, τα 2,8 ευρώ. Το έχει, το έχει. Άμα δεν είχε πρόλογο, δεν θα ήταν γνωστό γήπα. Αυτό έχει τεράστιο. Δεν θα ήταν ο Σταμάτης Γκαρδέλης τη δεκαετία του 2000. Ούτε τα μισά δεν προέβαλα προς τα έξω, να ξέρεις από τις ικανότητες μου. Τάσο, αύριο θα είσαι στη σχολιασμό με τον. Εδώ θα είμαι, ναι. 8 η ώρα μου είπα να έρθω. Εγώ 8 η ώρα μου είπα να είμαι εδώ. Εγώ να πω για το πακετάκι. Λίγο νωρίτερα άλλο έχει κουμπί, δεν ξέρω. Στους φίλους τους Παοξίδες λοιπόν, 7,99 έδωσα εγώ σήμερα για το πακετάκι. Και φυσικά θα πάρω το δώσω στο σύντομο, δεν θα το δώσω στο σπίτι. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτός ο Σαββίδης έχει αναμορφώσει τον ΠΑΟΚ, μας έχει φέρει double παιχταράδες. Ζητάμε. Και εμείς τι κάνουμε, ρε μάγκες, για την ομάδα. Δώσε 7,99. Να σου πω τι κάνεις εσύ. Να σου πω τι έκανες εσύ. Θα ξαναπληρώσω 4,99 ρε φίλε. Άσε ρε άπλα γιατί τώρα, γιατί δεν πήρες δυο πακέτα το 4,99 και πήρες διακριτώσεις το 2 ευρώ. Σου είπε όχι, θα ξαναπληρώσει. Πήρα το, δεν κατάλαβα. Πήρε χαμπάρι τώρα, γι' αυτό το έσωσε. Το διόρθωσε αμέσως. Πήρε, γι' αυτό είναι, το έσωσε. Δεν κατάλαβες, Τάσο. Εγώ πλήρωσα 7,99 γιατί ήθελα να πληρώσω παραπάνω, γιατί δεν μου δίνεται αλλιώς η δυνατότητα. Και την Κυριακή θα ξαναπληρώσω και ένα πακετάκι γιατί γουστάρω. Φόδωρε, ξέρεις τι μου είπε, θα το δώσω στεγνά τώρα. Ξέρεις τι μου είπε. Πραγματικά στο διάλειμμα. Λέει η μπλούζα που με έφερε, λέει, την έβαλα, την έπλυνα. Και βγήκαν όλα, λέει. Τι μαϊμού μπλούζα, λέει, ήταν. Δεν παίζεστε, δεν παίζεστε. Αποκλείεται να στο πει, δεν το πιστεύω. Ρώτα τον δίπλα μου, φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Ρώτα τον. Θυμάσαι που ήταν μεγάλη. Θυμάσαι που ήταν μεγάλη. Λοιπόν, την έπλυνα η γυναίκα μου και ειλικρινά δεν κάνει το στον Μπέλκα. Δεν παίζεστε, ρε φου. Αν τη βάλει ο Μπέλκα, θα του είναι φόρεμα. Να ξέρει, πού την έπλυνε στου 90, την έπλυνε. Τι έκανε. Στα χρωματιστά την έπλυνε. Έτσι λέει, σβήσανε. Εμένα έτσι μου είπε, σβήσανε. Λέει όλα, λέει. Τα σύστημα, τα τέτοια. Αντί για Nike, bike. Άραξαν τα γράμματα. Πήγαινε για ποδήλατο. Ντροπή. Είδε για μην του φέρνει άλλο δώρα. Ενώ εγώ είδε. Σ' ανέβασα. Αύριο πώ το βλέπει το Μαστάσο. Είσαι αισιόδοξο. Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα είναι σοβαρό ο ΠΑΟΚ. Θα είναι παθιασμένος, θα είναι διαβασμένος, δεν θα έχει αυτή τη μετριότητα που είχε στην Σλοβακία, ούτε αυτή την αφέλεια που έφαγε τον γκολ. Και πιστεύω ότι από το ημίχρονο θα έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκριση. Και μόνο που τους έκανε ο Σαββίδης εχθές, και μπράβο τον άνθρωπο που τους έκανε γεύμα, τους συγκέντρωσε, καταλάβαν την κρισιμότητα του αγώνα, γιατί πολλοί, να ξέρεις, δεν το παίρνουν και στα σοβαρά, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Πολλές φορές οι παίκτες πετάνε. Στα σύννεφα, μείνανε στο Champions League. Το γεύμα τι ήταν η μερίδα, 4,99. Είναι πολύ αστείο στη σέρι. Πάνε με το Σεφερλί και να κάνει καμιά εκπομπή. Μου αρέσει ο Σεφερλί, δεν κατάλαβα, δεν σ' αρέσει. Εδώ πήγε, πήγε το Σεφερλί. Είχα πολύ διαφορετική γνώμη για το Σεφερλί από μακριά από την τηλεόραση. Και πήγαμε, βάφτισε κουμπάρα μου, ρε παιδί μου, στην Αθήνα το εγγονάκι της και κατεβήκαμε κάτω το καλοκαίρι και πήγα τον είδα στο Δελφινάριο. Δελφινάριο. Και, γιατί είναι καψούρα, τον έχει η κορούλα μου, η μικρή Παναγιωτούλα. Ναι, τον έχει καψούρα. Φιλέ, κουράστηκαμε γιατί είναι 3,5-4 ώρες παράσταση. Μεγάλες παραστάσεις. Το αλλά είχε 3-4 σκερτσάκια έτσι από που είναι 20 λεπτάκια. Φιλέ, έκλαψα. Όταν σου λέω έκλαψα, δηλαδή με ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, γύρω μου και από τη μια μεριά ήταν η γνωστή μου, έτσι. Από την άλλη τη μεριά. Χτυπιόμασταν, κοιτιόμασταν και γελούσαμε μεταξύ μας. Δηλαδή,
Έχει 3-4 σκετσάκια, παιδί μου, από τα 10-15 που κάνει, ξέρω εγώ. Όταν σου λέω κλαις, κλαις, δεν μπορείς, δε φίλε. Να μην δούμε, σε φέρει τι να πάμε, να δούμε Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν φανταστικός. Δύο σαλιγκάρια που περπατά στην έρημο 3,5 ώρες. Έχει και κάτι να δούμε. Κρυοκολλιές έχει, βέβαια. Εντάξει. Αλλά και τα όποια λάθη γίνανε, πρόσεξε τώρα. Δεν είναι μόνο καλός κωμικός. Είναι και πολύ καλό στη διαχείριση των λαθών. Γιατί μέσα σε μια παράσταση 3,5 ώρων. Σίγουρα θα γίνουν και πολλά λάθη. Λοιπόν, τη μία δεν έπαιζε, ας πούμε, η μουσική. Ναι. Την άλλη δεν έπαιζε το μικρόφωνο. Λοιπόν, τα κάλυπτε με τόσο καλό χιούμορ. Με τόσο καλό χιούμορ που ακόμα και στο λάθος δηλαδή που το αντιλαμβανόταν ο ακροατής, ο θεατής, ότι δηλαδή το κάλυπτε και γελούσες κιόλα. Άντε, διαφήμιση το κάναμε. Και το μεταξύ, ξέρεις, άμα έβγαζες κινητό για να πάρεις καμιά φωτογραφία από πάνω, επειδή είναι σκοτεινά. Όχι, όχι, έχει το λέιζερ, το φακό. Παπ, σε. Το ίδιο και στο ράδιο City, έτσι είπα. Αλλά εγώ τους έγραψα, τράβηξα. Πολύ μίλησες, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Όχι, σε ευχαριστούμε. Όλοι εγώ λέω σε όλους όλα τα παιδιά, όποιος μπορεί να πάρει τα πακετάκια, γιατί η δύναμή μας αυτή είναι αυτή τη στιγμή, να δείξουμε το πόσο μετράμε, γιατί αναλόγως το τι έσοδο θα κάνουμε φέτος από αυτό το εγχείρημα το νέο του ΠΑΟΚ, του χρόνου μπορεί να φέρεις και καλύτερους παίκτες και καλύτερα συμβόλαια και καλύτερα τηλεοπτικά. Δηλαδή όταν πας, όταν ήθελες εσύ 6-7 εκατομμύρια ευρώ και φέρεις 8 εκατομμύρια ευρώ 9 από τον κόσμο σου, φυσιολογικό μετά είναι να μπορείς να διαπραγματευτείς κάτι μεγαλύτερο. Άμα φέρεις 9 ρε φίλε, γιατί να μην το ξανακάνεις και του χρόνου και να πας τέτοιο, δεν το κατάλαβα. Τι να φέρεις 9 από το χρόνο, ρε, από το ΠΑΟΚ TV 9 εκατομμύρια. Ναι. Με τίποτα. Γιατί το Sky the Limit δεν το ξέρει κανένα. Ρε φίλε. Αλλά όχι, άμα φέρει 9, γιατί να πα σε πλατφόρμα άλλη. Ξανακάτω και κάτω 10 την επόμενη χρονιά. Άμα φέρει 9, γιατί να πα σε άλλο. Γιατί έχει τη σιγουριά του τα παίρνω κατευθείαν και όχι σε δόσεις και σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό. Γιατί όταν έχει ένα απογεγραμμένο συμβόλαιο, είναι κάτι σταθερό. Αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το ρευστό. Σήμερα μπορεί να είναι 100, αύριο μπορεί να είναι 10, υποτίθεται. Έτσι. Γι' αυτό και πας πάντα στη λύση του σταθερού. Όπως και εσύ, ας πούμε, μπορούσες να πουλάς, από τη στιγμή που δεν είναι η διαχείριση κεντρική, μπορούσες να πουλάς παιχνίδι-παιχνίδι. Ναι. Να έχεις μαγκιά σαν Άρης, να πεις διαπραγματεύομαι με την ΕΤ κάθε παιχνίδι, ας πούμε. Μπορεί με τον Ολυμπιακό να το πουλήσω 100 χιλιάρικα και με την. Με τον Ασπροβάλτα, ξέρω που θα παίξω, θα πουλήσω 10. Αυτό είναι δικό σου δικαίωμα. Αλλά πας στη σιγουριά του. Του σταθερού του τηλεοπτικού για να μπορέσει να κάνει και τι μεταγραφέ και να κινηθεί ανάλογα. Εγώ δεν έχω, ναι, δεν έχουμε οικονομική ισχύ τεράστια από πίσω, οπότε η σιγουριά. Να σε καλά, ρε Θοδωρέ, πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά. Έγινε, ρε παιδιά, καληνύχτα. Γεια σου, Γορίνα. Γεια σου. Πάμε. Άμα θα ανέβω Γερμανία, δει τη δωρό του Μπάγου. Κατάλαβα. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλάψι μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο διεύθυνση και delivery στο πασίγνωστο διάσημο 2310 520 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Manatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά και αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης κύριε Τρέγια RX. Mm. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Κοντά μας ήταν και η ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Και όπως σας έχω πει και τις άλλες φορές, το μεγάλο κόλπο και αυτό που πρέπει να προσέχεις πολύ στο μύδι είναι η τριχούλα. Βγάζουμε την τριχούλα, το καθαρίζουμε καλά, το πλένουμε καλά το μυδάκι και μετά το απολαμβάνουμε, έτσι. Και όταν είναι αχνηστό, ξέρεις, έτσι, βάζεις το κέλυφος λίγο το ζουμάκι με την καυτερή την πιπερίτσα, αλατάκι, πιπεράκι, λεμονάκι και το καταπίνεις ολόκληρο και το καραγουστάρεις. Φυσικά, καταπίνεις και την παγωμένη τη ρετσίνα μετά και βγάζεις τα γούστα σου και εσύ και η παρέα σου. Απογειωθείτε λοιπόν γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας
και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψάρο Ταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας, Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ, εκεί στο Καραμπουρνάκι, τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 413 230. Βιαστείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο για να κλείσετε θέσεις, γιατί γίνεται πανζουρλισμός, πατιούνται σας λέω. 2310 413 230, Ψάρο Ταβέρνα Καρεκλάς. Κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. 5 ευρώ το κούρεμα, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό. Μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ανδρέα Παπανδρέου, το κομμωτήριο ανανέωση 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Για τα ραντεβού σας, τηλεφωνήστε στο 2310 616 999 να ανανεωθείτε οικονομικά από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 βρουλάκια, επαναλαμβάνω. Και τέλος, το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τυχλική Δισάκ ήταν και σήμερα κοντά μας. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Τι κάνεις δηλαδή, πας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, παιδιά. Κάθε μέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχλικίδη Ισαάκ. Μπορείς να αλλάξεις τα λάδια σου μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες και τηλέφωνο επικοινωνίας το 2310611256. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση και τη βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο και Ζάχο Ντρούνι Γρηγοριάδη έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8, θα είμαι εδώ στο στούντιο για ζωντανή περιγραφή του σημαντικού αγώνα που όσον αφορά την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League. ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας αύριο στις 8 με ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο της Τούμπας, παραλυπόμενα μετά το μάτς, δηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου κτλ. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Ιωάννη τον Ζάτσι που ήταν εδώ πολύτιμο συνεργάτης. Ακολουθούν τα παιδιά με την εκπομπή Μπαλαντέρ, ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 12, εκεί που τη σκυτάλη θα πάρει ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Auf Wiedersehen.